τάταγα το τσακαλό καταπληκτικό με τους χορχοπίμινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ρι ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα και άμα να κάνουμε κλειστή τρύπες τα ρεχόρια να περάσουμε την παρακάτω της παρακολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή και μια αυθεντικιά, μια παρασκευιάτικη ζουμπουζάδα. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, είστε εδώ από κάτω, λέω του Σουφού και Φράγκον γωνιέται, είστε στην άλλη άκρη της γης, στα Πυρηναία Όρη, στα Ιμαλάια, στο Χαρτούμ, στα νησιά Παππούα, στα νησιά Γιαγιά, είτε είστε στο βόρειο, στον νότιο πόλο. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε, για περάστε και σήμερα έχουμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Θα κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, θα κάνουμε και σήμερα μία υπέροχη ζουμουσάδα και θα πρωτοφωνάξουμε ότι δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η φλόγα στα μάτια, η πίστη στα τέσσερα γράμματα. Πολλό μάλλον δε, τώρα που ήρθε αυτός. Τώρα που ήρθε αυτός. Καλά, δεν. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Δεν. Σας το είπα χθες, 8 και 5. Ότι. Ήρθε η ώρα του Κάερε στα περιμητίδο Λεβαντάρσε ομπλιγκατόριο. Αυτού που το έχει χτυπημένο στο στήθος. Αποχαιρέτησε. Με εξαιρετικό τρόπο χθες ο Αμπέλ Φερέιρα. Με την ομάδα στημένη όπως έπρεπε. Και αδικείται κατάφορα η ομάδα από αυτό το 0-0. Έπεσε πάνω και σε ένα περίεργο διαιτητή πάλι που θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να δώσει το πέναλτι στο τέλος, γιατί ο άλλος τον γκρεμίζει λες και είναι χόκεϊ το ΣΒΑΠ, που χαρίστηκε πάρα πολλές φορές στα μαρκαρίσματα των παικτών της Γρανάδα. Αν υπάρχει μια ομάδα που έπρεπε χθες να κερδίσει και όχι με ένα γκολ διαφορά, με περισσότερα, ήταν η δική μας. Αποχαιρέτησε λοιπόν με το κεφάλι ψηλά ο Αμπέλ Φερέιρα, στημένη ομάδα εχθές όπως έπρεπε. Θέλω να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας, με όλες αυτές τις ιδιόρυθμες, με όλες αυτές τις περίεργες, τις ψυχοπλακωτικές συνθήκες γύρω γύρω, εμείς σηκώνουμε τείχος, δεν αφήνουμε κανέναν να μας ρίξει την καταχνιά, να μας ρίξει στα καταθλιπτικά, στα χάπια, στη μελαγχολία, να μας ρίξει τα τάρταρα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μας, βλέπουμε πολύ καλά, αλλά έχουμε συνειδητά επιλέξει να πάρουμε το μυαλό μας από τη στεναχώρια. Δεν είμαστε ούτε θεροβάμονες, ούτε στην κοσμάρα μας, τίποτα από όλα αυτά. Όμως, σε αυτό το δίωρο θέλω να παίρνουμε το μυαλό από τη στεναχώρια. Να πούμε τι. Για τις καραντίνες, για τους νεκρούς, τι, για την πανδημία, για τα εργασιακά, για το τι έρχεται, για το τι ζούμε, για τα ελληνοτουρκικά, τι θέλετε, να πούμε αυτά. Όχι, εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, να σας μαυρίσουν την ψυχή. Εδώ θέλουμε να φύγουμε από τη στεναχώρια. Μιλώντας για την παοκάρα μας, μιλώντας για ό,τι γίνεται στην επικαιρότητα. Ο Καρσία απευθείας. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Παίρνει φωτιά η τσούπα! Απίστευτο! Ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν σημειώσει σε αυτό το γήπεδο! Ένα από τα εκπληκτικότερα γκολ! Είναι πραγματικά απίστευτο! Το γκολ του Καρσία στο 60! Εντάξει, ρε Κωστή, θα πεις εντάξει, αυτά είναι όταν ήταν παίχτης. Εσείς τι πιστεύετε, αυτά τα στοιχεία που έχει σαν παίχτης δεν τα έχει μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 αυτά τα 3 χρόνια? Πώς τους είδατε τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη, ας πούμε? Και που πιστεύω ότι θα δούμε και άλλους τώρα να ανεβαίνουν. Θα δούμε και τον Τσιγκάρα, θα δούμε και τον Λίρατζι, θα δούμε μετά τον Χατζηστραβό, θα δούμε τον Κούτσια, τον Κωνσταντέλια. Θα τους δούμε όλους αυτούς να παντρεύονται με εισαγωγικά με τους παλιούς και να κάνουν ένα σύνολο το οποίο θα τρώει σίδερα. Ευχαριστούμε τον Αμπέλ Φερέιρα. Είχαμε ένα φόβο μου πως χαλάσει, είναι η αλήθεια, για να τα λέμε όλα μεταξύ μας. Ένα είναι αυτό που θέλω να πω, να απονείμουμε τα εύσημα για την τελευταία του παρουσία στον Πανθεσσαλονίκη, ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Είναι σχέσεις που δεν κολλάνε.
είναι, μπορεί ο άλλος να περνούσε τέλεια με αυτό το κορίτσι, με αυτήν την κοπέλα που τα φτιάξαμε. Έχεις ακούσει ρε παιδί μου τα καλύτερα. Ήταν ένας παράδεισος η ζωή μαζί της. Και όταν έρθει και τα φτιάξουμε εμείς, όταν εμείς κάνουμε σχέση, δεν κολλάνε οι χαρακτήρες μας. Δεν άλλα περιμένουμε, άλλα γίνονται. Είχαμε περάσει και φανταστικά με την προηγούμενη σχέση μας, εμείς. Κάναμε πράγματα που ήταν ανίποτα, που παραμιλούσαν όλοι, μας ζήλευαν όλοι, μας πολέμησαν με κάθε τρόπο. Οπότε υπήρχε μοιραία η προηγούμενη σχέση με την κοπέλα που είχαμε κάνει, όπως είπα, ονειρόδη πράγματα, η οποία βέβαια με πρόδωσε ένα ωραίο απόγευμα, λίγο πριν τον Αραβώνα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, λίγο πριν την προετοιμασία που φεύγει ο Ρουμάνος. Αλλά τέλος πάντων, λίγο πριν, εκεί που ήταν όλα μέλι γάλα, με πρόδωσε. Έφυγε. Δεν εκτίμησε την εμπιστοσύνη που της είχα δείξει όταν στην αρχή που ήρθε και αραβωνιαστήκαμε, δεν την ήθελε κανένα στο σόι. Και όλοι λέγανε, καλά με αυτή τα έφτιαξες. Καλά βρε. Βρε χαϊβάνι. Βρε χαϊβάνι. Τόσες βρε σε θέλανε. Αυτή πουλάκι μου πήγες και πήρες. Αυτή που μας έβριζε. Αυτή που μας έκανε χειρονομίες. Αυτή. Πήγες και στραβώθηκες. Μάγια σε έκανε πολύ μου. Μπορεί να έλεγε κάποιος όταν τα φτιάξαμε με τον Ρουμάνο. Το γύρισε όμως και έγραψε ιστορία. Ασχέτως που στο τέλος, εγώ θα το πω, διαφώνησε και με το Στέργιο χθες στη μετάδοση. Παρεπιπτόντως, ζητώ συγγνώμη χθες που δεν τήρησα τη συμφωνία μου να έρθω για το 8-10 να κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας και την επικοινωνία μας, αλλά είχε κόλλημα ο φίλος μου ο Τάσος ο Τρέγιας, οπότε ήρθα 9-12. Μία παράφυγαμε από εδώ, δηλαδή ακόμα καλά-καλά είναι ζεστά τα κουμπιά από χθες το πρωί. Αλλά θέλω να πω ότι οι ανάγκες ήταν τέτοιες, οπότε ήμασταν εδώ στη μετάδοση. Διαφώνησα λοιπόν με το Στέργιο, που σε πολλά συμφωνώ με το παιδί, γιατί είναι εξαιρετικός και φίλος και ρεπόρτερ, για τον όρο προδοσία στο Λουτσέσκο. Ξεκινάω για να πάω, για να φτάσουμε στο τώρα, κάνω μια μικρή αναδρομή. Δεν έχω πει καν χορηγούς, το ξέρω. Αλλά να προλάβω, γιατί θα ανοίξω γραμμές, ήδη αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Εκεί λοιπόν που μας άφησε η άλλη κοπέλα, έπρεπε. Ήρθε η επόμενη που πιθανόν σε πολλά πράγματα να αδικήθηκε με τη σύγκριση, να αδικήθηκε όταν τη βρήκε μια κατάσταση που για πολλά χρόνια ήταν έτσι και έπρεπε να την αλλάξει. Του δώσαμε πολλά ελαφρυντικά. Το Αμπέλ Φερέιρα δεν κόλλησε ποτέ. Εγώ τώρα που έφυγε, το ξέρετε ότι το άσκησε κριτική πέρυσι, αν μπορώ να σπάνια χρησιμοποιώ το εγώ στην εκπομπή, αλλά θα το πω ότι είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου, διότι εκεί που έπρεπε άρχισε την κριτική, εκεί που έπρεπε του είπα τον μπράβο. Από εδώ και πέρα τώρα. Μπροστά οι υποχρεώσεις τρέχουν, ήρθε αυτός ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε άλλον στον πλανήτη, αν έπρεπε από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που κατοικούν πάνω στον πλανήτη Γη, να επιλέξουμε έναν ο οποίος θα είχε τη μεγαλύτερη πίστοση χρόνου από κάθε άλλον, αυτός θα ήταν. Θα ήταν ο Πάμπλο Γκαμπριέλ Γκαρσία Πέρες. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, γιατί χθες, βγήκανε χθες παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε, σε σαϊτάκια, σε εφημεριδούλες, κάτω πρωτοσέλιδα χτυπηματάκια αυτά, μια πρεμούρα, ένας καημός τι κάνουμε στον ΠΑΟΚ, ένας γκαϊλές, καλά εγκαταλείψατε λέει το πλάνο Φερέιρα, θεωρείται λέει αποτυχία λέει που αφήσατε το Φερέιρα να φύγει. Σοπάτε ρε, εσάς από πίτα που δεν τρως, τι σε μέλι κι αν καεί, σε σφίγγει το σόβρακο στον καβάλο. Σε κόβει το σόβρακο, το σόβρακο, το παλιό το σόβρακο, το μπουξεράκι. Αυτό που είναι σόβρακο ρε παιδί μου, που είναι κόφτης. Σε κόβει το μπούτι και δεν μπορείς να περπατήσεις. Έχεις συγκαεί ποδοσφαιρικά και καίγεσαι τόσο πολύ. Τι κάνουμε εμείς? Σας είχε βολέψει λίγο ο αλλοπρόσαλος.
Φερέιρα, που μία έτσι, μία αλλιώς με τις δηλώσεις, με το αυτό, μέχρι να βρει τα πατήματα, το σύστημα, μια χαρά ήταν ο Φερέιρα με μία νίκη σε 7 μάτς, έτσι. Τώρα μία νίκη σε 8 μάτς. Παρότι, όπως είπα χθες, η ομάδα ήταν για να κερδίσει και μάλιστα άνετα. Δεν μας στέλνει κιόλας η Ρουφιάνα φέτος, δεν μας στέλνει. Δηλαδή, στο σου του ΣΒΑΠ πάλι είναι μια φάση παρομοιότυπη με το δοκάρι του Ομάρ Ελ Καντουρί στην Κράσνονταρ. Δηλαδή, με τα εξωτερικά τη βρίσκει στην μπάλα, όχι γεμάτα, με τα φαλτσάκια και πάει πάλι στο δοκάρι η Ρουφιάνα και βγαίνει έξω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Είδα όμως να βγαίνουν μέσα από τις... από τα καβούκια τους διάφοροι με μια τρομερή πρεμούρα. Αλλά αυτόν που έτσι που αλλιώς, επίσης με το δίπλωμα, μια ανησυχία, ένα άγχος, πολύ μπροστά ήταν ο Πόντιος όταν πήρε τον Αμανατίδη. Και επειδή την έχουμε εύκολη την κριτική στην ΠΑΕ, μαζί σας όταν έκανε ατοπήματα και λάθη, τους ξεσκίσαμε πέρσι. Με τα δελτία υγείας. Τους κάναμε δαντέλα, γιατί έτσι έπρεπε. Αλλά να την πούμε και την καλή κουβέντα όμως, όταν πρέπει. Να είμαστε έτοιμοι. Όχι να προσπερνάμε τα 8 καλά, να πηγαίνουμε στο ένατο να τα διωγγώνουμε και να κάνουμε μπάχαλο, να τον κάνουμε μπιμπιμπ. Το σύλλογο είναι και αυτό, δεν πρέπει. Λέω εγώ ρε παιδί μου, που έχετε, δεν, ξέρετε δεν είμαι πραγματικά ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μου. Να μην πούμε λοιπόν ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή έστω και έτσι μεσούσει στη σεζόν και όχι από το ξεκίνημά της ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε ότι αυτό συγκεκριμένο ο άνθρωπος από την Ουρουγουάη, ο πιο Έλληνας και πιο ΠΑΟΚ από πολλούς που γεννήθηκαν στην Αθηναγόρα και Λαμπράκη γωνία, ή οπουδήποτε άλλο, στη Χαρόνδα Νομοθέτου ή στην Τυρολόης ή στη Διογένους ή στη Μικράς Ασίας. Αυτός λοιπόν ο τύπος που αποτέλεσε κεφάλαιο παικτικά, είδαν κάποιοι άνθρωποι ότι έχει τέτοια προσωπικότητα, έχει τέτοια ταύτιση με το DNA, με την ιδιοσυγκρασία μας, που του έδωσε την ευκαιρία να μάθει να γίνει και προπονητής. Γιατί δεν ήταν προπονητής ο Γκαρσία όταν εγκατέλειψε, και μάλιστα τα προγνωστικά αυτών που βιάζονται, σιγά μην μπορέσει αυτός. Με το οξύθυμο του χαρακτήρα, με το πόσο αψίκορος είναι, με το πόσο απότομος, με το πόσο επαναστάτης, σιγά μην μπορέσει αυτός να μεταδώσει πράγματα, να είναι ήρεμος. Δεν τον είχαν γνωρίσει προφανώς τον Πάμπλο, εκτός γηπέδου. Όχι ότι έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τον άνθρωπο. Δύο φορές βρεθήκαμε, μία για να κάνει ένα βιντεάκι για την αιμοδοσία και μία επίσης όταν πήγαμε να μας κάνει ένα βιντεάκι για την αιμοδοσία μας. Που εκεί του λένε τα παιδιά στη Μεσίβρια, λέει, αυτός είναι λέει που όταν είχες μπει αλλαγή τότε, λέει, επί Τσιστιακόφ, που του είχε πει να μην φωνάξει, αυτός μπήκε και είπε με το νούμερο 5 Πάμπλο Γκαρσία, μπήκε αλλαγή. Και τι έζηνε εσύνη τη μέρα. Του λέω, με διώξανε. Λέει, δεν πειράζει, και εμένα με διώξανε. Και έτσι σπάσαμε σε γέλια φυσικά. Κλείνω την παρένθεση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε, έμαθε, 3 χρόνια αίτητη, πέρασε όλα τα στοιχεία του στην ΚΑΠΑ 19, πήρε 3 αίτητα πρωταθλήματα και εδώ πραγματικά οφείλουμε να πούμε και ένα μπράβο στους ανθρώπους που είχαν υπομονή μέσα σε εισαγωγικά να εκολάψουν μια κατάσταση, να περιμένουν για να δημιουργηθεί ένας προπονητής. Τα στοιχεία του χαρακτήρα τα είχε, το δεν χάνω ποτέ, το πολεμάω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το είμαι ένας που δεν δέχομαι ότι ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Κι αν είναι, θα παλέψω, θα ματώσω για να μπορέσω να κερδίσω. Και τι χρειαζόταν, η εμπειρία να ψηθεί στον πάγκο, να έχει παραστάσεις, να περάσει όπως, γιατί ακούω και αυτό από κάποιους, τι εμπειρία είχε δηλαδή ο Βλάνταν όταν ανέλαβε και την πήγε την ομάδα και τραγουδούσαμε πόπο 2 φορές την εβδομάδα και τι ομάδα είναι αυτή.
Τα θυμάστε, έτσι. Νομίζω δεν είναι πολύ μακρινό το, εκείνο το χρονικό διάστημα. Ποπό λαός και τι ομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Και έχω πει πολλές φορές, στην ομάδα που παρέλαβε ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πολύ Ίβιτς μέσα. Στα double φτάσαμε επειδή θεμέλιο λίθο έβαλε ο Βλάντανε. Το ξέρετε πολύ καλά. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και στα αποδυτήρια και στην οτροπία και στο πώς φύγαν άνθρωποι που ας πούμε ότι δεν είχαν και στο μυαλό τους την προκοπή του ΠΑΟΚ παρά την προσωπική προβολή. Και έτσι λέω λοιπόν σε αυτούς που λένε και τι πείρα έχει από πάγκους. Δηλαδή ο Πίρλο τι πείρα έχει ας πούμε τον έβαλαν. Ο Γκουαρδιόλα όταν τον έβαλαν τι πείρα έχει. Ο Ζιντάν δεν συγκρίνω τώρα αγωνιστικά. Λέω τι πείρα προπονητική είχε που του δώσανε καράβι όπως είναι η Γιουβέντους και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σόλσκερ που τον έθεσαν τη Manchester United. Ο Χάνζι Φλίγκ που ήταν βοηθός που ήταν στις υποδομές στην Bayern. Τι πείρα είχαν αυτοί. Προσέξτε. Δεν λέω ότι ο Γκαρσία 100% θα πετύχει. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Είπα και χθες το πρωί ο Γιούργεν Κλοπ να έρθει αύριο το πρωί και να αναλάβει τον ΠΑΟ και να πει γεια σας, από μικρό παιδί είχα όνειρο να αναλάβω την ομάδα του ΠΑΟ όταν μεγάλωνα στο Mainz. Guten Morgen. Ακόμα και για αυτόν δεν θα ξέραμε. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν θα πετύχει ο Πάμπλο. Κανένας. Αυτό όμως που ξέρω εγώ προσωπικά σαν Κωστής ρε παιδί μου και το καταθέτω με όλο μου το είναι. Είναι ότι εφόσον στηρίξαμε γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε σαν οπαδοί, σαν ραδιοφωνατζίδες, σαν εκπομπή, σαν οργανισμός, σαν site, σαν όλα ρε παιδί μου, όλος ο οργανισμός. Εδώ στηρίξαμε στο ξεκίνημά του τον Τζιτζι Φρίγκερ, τον Στανόγεβιτς, τον Μπερέτα, αυτούς τους διάφορους που πέρασαν. Και το Φερέιρα ακόμα που δεν είχε καμιά συγκλονιστική καριέρα πέρα από την Πράγκα, τους στηρίξαμε όλους. Αν λοιπόν αυτούς στηρίξαμε μία, αυτόν εδώ τον άνθρωπο, επειδή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδομηθεί, να αποκαθιλωθεί, γιατί θα υπάρξει τώρα μερίδα κόσμου, εγώ λέω ούτε ένας ΠΑΟΚτσής, το πιστεύω, πείτε με ρομαντικό, πείτε με θεροβάμωνα, πείτε με ονειροπόλο, εγώ λέω ούτε ένα ΠΑΟΚτσάκι δεν υπάρχει που να θέλει να αποτύχει ο Πάμπλο. Ούτε ένα. Λέω λοιπόν, επειδή είδατε, άρχισαν ήδη οι φωνούλες, έχει πτυχίο, δεν έχει. Αυτός που έρχεται τις μπουνιές, αυτός, δηλαδή μια καριέρα τεράστια, γιατί ο Πάμπλο δεν ήταν μόνο σκληρός μες στον αγωνιστικό χώρο, είχε μπαλιές σαραντάρες και το πόδι του ήταν μυρογνωμόνιο. Θυμηθείτε λίγο την κάθε την πάσα μέσα στην Τότεναμ στον Γεωργιάδη. Λες και την είχες δέσει με κορδόνι την μπάλα στο πόδι. Φεύγω από αυτό και πάω στα προπονητικά, γιατί δεν παίρνουμε τον Γκαρσία σαν ποδοσφαιριστή. Γιατί και εκεί έσπευσαν. Καλά, και επειδή ήταν μεγάλος παίκτης, λέει, προσπαθώ σε κάθε τι που λένε να έχω αντίλογο μέσα μου και έξω μου. Γι' αυτό και τα λέω στο μικρόφωνο. Απέδειξε λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια και βγάζοντας σπουδαία ταλέντα μαζί με τον Μύρο Σνάουτσερ, σας είπα χθες ότι αποκλείεται να χωρίσει το δίδυμο. Είναι έτσι οι χαρακτήρες, είναι ένα προπονητικό τέτρις. Τέριαξε ο ένας με τον άλλον και στο χαρακτήρα και στην οτροπία γνωρίζει ο ένας τον άλλον με κλειστά μάτια. Δεν τα σπά στα δίδυμα. Και νομίζω μια χαρά θα τα πάει ο Μαλεζά στην ΚΑΠΑ 19. Λέω εγώ τώρα. Ή όποιος αναλάβει. Και μην νομίζετε ότι θα γυρίσει την πλάτη στην ΚΑΠΑ 19 ο Πάμπλο και ο Μύρο επειδή ανέλαβαν την πρώτη ομάδα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορεί να είναι η σχέση αυτή διακεκομένη τώρα. Είναι σχέση ζωής με τα πιτσιρίκια και με τις υποδομές. Πάω λοιπόν σε αυτούς που λέγαν λογάκια τώρα για το δίπλωμα και λέω ότι όπως φαίνεται υπήρχε ένα πλάνο στο μυαλό τους. Όλοι κοιταχτήκαμε περίεργα και λέμε καλά τον Αμανατίδη. Τι τον πήρε τώρα τον Αμανατίδη, να εκπαιδεύει λέει τους επιθετικούς, άσχετος τώρα που έχει επιθετικούς, δεν την γλιτώνω την Ποφίλιο. Άμα δεν ξεαγχωθεί,
Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ότι δεν μπορεί. Σε καμία περίπτωση, είναι πολύ νωρίς για τον Τζόλακ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά αν δεν ξέρω, χθες κάποια στιγμή του έρχεται την μπάλα και φαίνεται ότι είναι σε τρικυμία. Τον έχει πνίξει το άγχος. Τον έχει πνίξει το. Εδώ τώρα θα τον πιάσει, θα τον πει δύο φωνήεντα. Ο Ινδιάνος. Γυρίζω πάλι σε αυτό που έλεγα. Ότι τώρα αναλαμβάνει λοιπόν αυτός και θα πρέπει να έχει την αμέριστη στήριξη. Στις στραβές, γιατί άμα την ομάδα την πάει τρένο, χαίρο πολύ. Αλλά αν αρχίσουν κάποιες στραβές, αν έρθουν κάποιες ήττες, εδώ σε αυτόν θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω υπομονή. Επειδή είναι αυτός που είναι. Εδώ λοιπόν εκπονήθηκε ένα σχέδιο, το οποίο έλεγε τι, στο τέλος αυτής της πορείας, αυτός εδώ θα αναλάβει πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Και είναι μία από τις φορές που πρέπει να το πούμε, ότι υπήρχε πλάνο. Περίμεναν, εκπαιδεύτηκε, έμαθε στην ΚΑΠΑ 19 και κάποια στιγμή θα ερχόταν η ώρα του. Θα ήμουν απαρηγόρητος αν ο Πάμπλο έφυγε και πήγαινε αυτά που εδώ έμαθε να πάει να τα κάνει στην Οσασούνα, στην Εξτρεμαδούρα, στην Ελεκτροπούτερε, στην East 5, δεν ξέρω πού, στην Ουρουγουάη, την Ιτεπετιέντε, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Θα το θεωρούσα μεγάλη ήττα του οργανισμού. Εμείς εδώ το ξέρετε, σαν ούτε προπονητές ανεβάζουμε, ούτε κατεβάζουμε, ούτε έχουμε καμιά τέτοια, να πούμε, μοροφιλοδοξία, ούτε καμία τέτοια επιδίωξη. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Υπήρχε λοιπόν σχέδιο. Όταν λοιπόν έφερε τον Αμανατίδη, κοιταχτήκαμε και λέμε καλά, έφερε έναν να εκπαιδεύσει τους επιθετικούς, κοιταχτήκαμε λίγο. Έλα που ο Αμανατίδης έχει UEFA Pro δίπλωμα. Μήπως είχαν σκεφτεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει ανάγκη για να αναλάβει ο Γκαρσία που ακόμα δεν έχει αυτό το δίπλωμα. Να το πάω και παραπέρα. Πόσοι γνωρίζουν ότι στο συμβόλαιό του στην ΚΑΠΑ 19 είχε προβλεφθεί τι θα συμβεί εφόσον αναλάβει την πρώτη ομάδα. Άρα εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πραγματικά υπήρξε ένα σχέδιο. Εκπονήθηκε σχέδιο, παιδιά. Πλάνο τριετίας, τετραετίας. Και ήρθε η ώρα. Θα μου πεις, δεν προτιμούσες καλοκαίρι να τη φτιάξει αυτός την ομάδα. Προτιμούσα, βεβαίως. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά το υλικό είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω τι σύστημα θα παίξει ο Πάμπλο. Νομίζω δεν θα παίξει με τρεις αμυντικούς σε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι την ομάδα αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα. Χρειάζεται μηδέν χρόνο προσαρμογής. Μηδέν χρόνο προσαρμογής. Και τώρα είναι η δική τώρα. Ακούστε λίγο τι έλεγε λίγο καιρό πριν στην Αθλητική Κυριακή. Όπως τα παιδιά που είναι στη δεύτερη ομάδα μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα, εσύ που είσαι στην ομάδα κάτω το 19, μπορεί να βρεθείς προπονητής στους άντρες. Με στεναχώρια ρωτάει αυτός, βέβαια, εντάξει. Ξινός, δεν ρωτάει. Εγώ να πάω πάνω. Ναι, ναι, στην αντρική ομάδα. Εγώ δουλεύω τρία χρόνια για να ετοιμάσω το επόμενο βήμα. Και πιστεύω είμαι έτοιμο. Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ. Εγώ δουλεύω με όλα τα παιδιά σκληρά, τρία χρόνια. Έκανα πολλή δουλειά και καλή. Και το καλύτερο είναι αυτό, γιατί παίρνεις εμπειρία με κάθε χρόνο. Αυτό δεν μου αρέσει, αυτό μου αρέσει. Θέλω αυτό για την ομάδα. Καταλαβαίνω πού είμαι, τι χρειάζεται ο οπαδί του ΠΑΟ. Γι' αυτό δουλεύω. Έχεις άποψη και γιατί, συγγνώμη Γιώργο. Ήταν τριετίας που τελείωσε τώρα το καλοκαίρι. Τι. Ναι. Έλα, σε ακούμε. Ναι, ακούω. Τι ακούτε, μιλάτε και οι δύο μαζί, τέλος πάντων. Έχεις άποψη για την αντρική ομάδα. Έχεις άποψη για την αντρική ομάδα. Όχι, βλέπει η μικρό σπίτι στο λιβάδι. Θέλει καλύτερο, τι πρέπει να γίνει. Βλέπει GNTM. Τι να το πει τώρα. Ναι, γι' αυτό ξαναλέω, γι' αυτό δουλεύω. Είμαι ΚΑΠΑ 19, 3-4 χρόνια. Το επόμενο βήμα θέλω να δουλεύω εδώ. Απλό, αν μου επιτρέψει μια ερώτηση. Έχει. Ο χαρακτήρας της ΚΑΠΑ 19 έχει Πάμπλο Γκαρσία μέσα, πολύ μέσα, και αυτό πρέπει να γίνει και στους άντρες. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή έχει αρκετή Ουρουγουάη μέσα, αυτό που ζητάνε, και αρκετή έτσι δύναμη που λες και εσύ.
σκληράδα που λείπει ίσως από τον ανάλογο τι προπονητή. Αυτό είναι ανάλογα τι προπονητής έχει η πρώτη ομάδα. Γιατί ο προπονητή που θα έρθει εδώ πρέπει να ξέρει τι φιλοσοφία έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει... Τι είναι αυτό? Πάσο, δύναμη, πρέσ, ενέργεια. Γι' αυτό δουλεύουμε τα παιδιά. Έτσι είναι, γιατί αν δεν είναι έτσι δεν μπορούμε να παίξουμε κατοχή σαν Μπαρσελόνα δεξιά-αριστερά. Αυτό δεν είναι. Είναι ok, μπορεί να είναι ωραίο, αλλά δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. ΠΑΟΚ είναι αυτό είναι. Δηλαδή η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Ποιον είχες πρότυπο? Ποιο ποδοσφαιριστή της Ουρουγουάης είχες και πώς προχώρησες? Η αλήθεια, την θέση μου, ο Ουρουγουάη έβαλε πολλούς ποδοσφαιριστές. Αυτά, παιδιά, σαν προγραμματικές δηλώσεις είναι. Τι, πάθος, ενέργεια, δύναμη, αυτό. Αυτό είναι τώρα. Αυτό. Άρα, αναλαμβάνει αυτός ο άνθρωπος, κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει, με όλο μας το είναι, περισσότερο από κάθε άλλον θέλουμε να δούμε πράγματα, πιστεύω θα τα δούμε γρήγορα. Κατά μία φοβερή σύμπτωση, όπως και ο Βλάνταν ανέλαβε πριν από μάτς με τον Πανετολικό, έτσι και τώρα ήδη η πρώτη παρέμβασή του έγινε, θα γύρισε απόγευμα η ομάδα βράδυ, γιατί να μην γυρίσει πρωί να κάνω άλλη μία προπόνηση με την ομάδα στο Αγρίνιο, είπε ο Πάμπλο, και έτσι γίνεται. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια εποχή. Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι ποτέ άλλοτε ένας που τόσο πολύ ποτισμένος είναι με το πνεύμα της ομάδας δεν ανέλαβε τον πάγκο. Αν νομίζετε ότι ο Πάμπλο είναι μόνο δύναμη ή μόνο ένταση, κάνετε μεγάλο λάθος. Όσοι παρακολούθησαν τα παιχνίδια στην ΚΑΠΑ 19 είδαν ότι πόσο φιλοσοφημένος είναι. Εγώ θα ξαναπώ το δικό μου μικρό περιστατικό που πήγα τέλος πάντων με κάποιον πατέρα που είχε περάσει μια πολύ μεγάλη στεναχώρια. Είχε χάσει τη σύζυγο και μου λέει, σε παρακαλώ, μια χάρη ζητώ από σένα, μπορούμε να πάρουμε το παιδί και να πάμε στον Γκαρσία? Λέω, δεν έχω παρτίδες με τον Γκαρσία, αλλά πάμε στη Μεσύμβρια να πάρετε δύο υπογραφές, θα μιλήσω εκεί στα παιδιά που είναι, που γνωριζόμαστε. Και πράγματι έτσι έγινε. Πάω λοιπόν και βλέπω τον Πάμπλο μετά, γιατί ήταν στα ξεκινήματά του, με κουρεμένο μαλλί. Την έχω πει ξανά την ιστορία, αλλά τη λέω τώρα γιατί έχει... Τον βλέπω λοιπόν, όχι απλά κουρεμένο το μαλλί του, γιατί είχε πέρασει και ένα στάδιο, όχι το μαλλί με την κορδέλα όταν... Πρώτο ήρθε όταν έπαιξε, πέρασε ένα στάδιο μετά που ήταν κάτω, τον βλέπω κουρεμένο φαντάρος. ΣΥΡΙΖΑ τα μαλλιά. Κουρεμένα, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω, τέλος πάντων. Τι έγινε? Λέω, δεν μπορώ να σε συνηθίσω με κοντό μαλλί. Κοίτα, τώρα τα παιδιά, εγώ δεν μπορεί να είμαι με μακρύ μαλλί. Πρέπει τα παιδιά να είμαι... παράζημα. Εγώ τώρα είμαι coach. Δεν είναι ωραίο. Πρέπει βλέπουν τον coach και γι' αυτό έκοψα τα μαλλιά. Και λέω, σκέφτηκα το εξής. Αυτός, ο πλέον επαναστάτης, ο πλέον αντικοφορμιστής, ο πλέον αντιδραστικός, ο Ινδιάνος, ο Ξύθυμος, ο... τρικυμία, όταν κάνω όλα αλίμπα, έπιασε και τα μαλλιά που ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό του. Και ξέραμε όλοι, έτσι, για αυτή την φυλή, για αυτούς καρούα, αυτή είναι μια φυλή νομάδες της Ουρουγουάης, ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, σημάδι. Είναι ένα, δεν είναι ότι απλά βαρέθηκα να κουρευτώ. Ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που... από το οποίο αντλούν δύναμη αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ χαρακτηριστικό για τη Λατινική Αμερική. Για πολλά χρόνια το μακρύ μαλλί το θεωρούσαν ένα
ένα δείγμα επανάστασης, αντίστασης, ένα δείγμα λίγο αλητείας να πω, λίγο αντίσταση στο κατεστημένο του καθοσπρεπισμού. Και λέω δες, έπιασε και κούρεψε το μαλλί του για να μην δίνει ένα παράδειγμα άσχημο στα παιδιά. Και του λέω, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όχι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Απλά το βάζω εδώ. Ξαναλέω, κανένας δεν ξέρει αν ο Πάμπλο θα πετύχει στην πρώτη ομάδα. Εννοείται είναι άλλες οι απαιτήσεις, είναι μεγάλη πίεση, όλα αυτά βεβαίως. Όμως με όλο μας το είναι θα είμαστε δίπλα του. Και αυτός εδώ, αυτός που είναι τεράστιο κεφάλαιο, δεν έρχεται ούτε για δύο εβδομάδες, ούτε για έξι μήνες, ούτε για ένα χρόνο. Και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε δίπλα του και φυσικά η οικογένεια, ο Ιβάν και όλη η οικογένεια Σαββίδη που το ετοίμασε όλο αυτό, έγινε εν γνώση της αυτή η προετοιμασία, αυτή η δημιουργία, η εκπαίδευση αυτού του ανθρώπου για να είναι τώρα έτοιμος να καθίσει στον πάγκο της πρώτης ομάδας, τεράστια ευθύνη, τεράστιο το βάρος, θα πρέπει να το στηρίξει όχι μόνο με λόγια, με πράξεις, με μεταγραφές όταν έρθει η ώρα, να τον θωρακίσει από τους διάφορους περίεργους να είναι εκεί. Γιατί αν με τον Φερέιρα ή με τον Χι Φερέιρα η ομάδα έτρωγε πόλεμο μία, με αυτόν εδώ, με τον Ινδιάνο στον πάγκο θα φάει 10 φορές πόλεμο. Αρρώστησαν από χθες, βγάλαν φλίκτενες, δείτε τα δημοσιεύματα. Πολλοί θα ήθελαν έναν άλλον εκεί. Μάλλον πολλοί θα ήθελαν να μείνει ο Φερέιρα που βλέπει τον άνθρωπο, πάλεψε, έκανε, δεν μπόρεσε ρε παιδί μου, δεν. Τους βόλευε αυτό. Τώρα με αυτόν εδώ καταρχήν ξέρουν ότι δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας. Τι να πας, να πουλήσεις αυτόν. Η Φάκη, Τσαμπουκά, τι. Επίσης, οι ίδιοι παίκτες. Εδώ respect. Από τον πιο παλιό μέχρι τον πιο καινούριο. Ποιος να κουνηθεί σε αυτόν, αφού ξέρουν την ιστορία του. Γνωρίζουν τον χαρακτήρα του. Και δεν μιλάω μόνο παικτικά, μιλάω και προπονητικά. Άρα, με το καλημέρα σας εδώ, ξέρουν ότι έρχεται ένας που θα περάσει το δικό του, που θα περάσει τη φιλοσοφία του. Δεν ξέρω τι ΠΑΟΚ θα δούμε. Αν θα παίξει 4-4-2, 4-3-3, έχει αρχίσει αυτή η κουβέντα τώρα, φυσιολογικό είναι αφού δεν μπορέσαμε. 1,5 χρόνο με το Φερέιρα δεν μπορέσαμε να κατασταλάξουμε. 4-4-2 ήρθε να παίξει, βρήκε ένα 3-4-2-1, μετά το γύρισε με 3 πίσω, ένα 3-4-3, δεν μπορέσαμε. Δεν ξέρω λοιπόν τι σύστημα θα παίξει. Σας διαβεβαιώ όμως, για ένα πράγμα είμαι όχι 100% σίγουρος. Δεν άνοιξε γραμμέ σήμερα την πρώτη ώρα. Έχω να πω τόσα πράγματα που δεν μου έφτασε το μισάωρο, παιδιά. Συγχωρέστε με, θα ανοίξουμε γραμμή. Θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα σήμερα. Να μιλήσετε όσο θέλετε, χωρίς να σας διακόψω καθόλου. Αυτός εδώ λοιπόν, ένα πράγμα θεωρώ εγώ βέβαιο. Το ξαναλέω, δεν ξέρουμε αν θα πετύχει. Δεν ξέρουμε αν η ομάδα θα παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει με δύο μπροστά ή με εξτρέμ ή με ένα αμυντικό χαφ. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το γνωρίζω. Ο Πάμπλο έχει παίξει τα πάντα. Και 4-4-2 έπαιξε και 4-3-3 έπαιξε. Μιλάω στην ΚΑΠΑ 19 και στην καριέρα του. Όποιος μπει και δει το βιντεάκι που αναλύει το γκολ, τα δύο γκολ μέσα στην Τότεναμ, θα καταλάβει ότι ένας εγκέφαλος, ένας κομπιούτερ. Είναι βλάκες αυτοί που θυμούνται μόνο τον Γκαρσία στην Αναμπουμπούλα. Και μιλάω για κάτω για τη συνέχεια αυτό. Η μπουνιά στον Διόγκο, η μπουνιά στον Διόγκο. Το ότι ήταν ένας άνθρωπος με κομπιούτερ στο κεφάλι και η μπάλα του έφευγε 40 μέτρα να αλλάξει παιχνίδι και είχε τη μία επαφή. Εγώ αυτό θυμάμαι τον Γκαρσία, με το που ερχόταν η μπάλα στο πόδι του ήδη είχε φύγει. Ήδη είχε δει το πλάνο. Άμα δείτε το βιντεάκι που αναλύει τα δύο γκολ στην Τότεναμ, σαν να λύνει εξίσωση για το πώς πέρασαν οι μπαλιές αυτές, ειδικά οι κάθετες στο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω λοιπόν τι σύστημα θα παίξει ο Πάμπλο, δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ένα πράγμα. Ότι πραγματικά η ομάδα θα θυμίζει ΠΑΟΚ όσον αφορά στον ψυχισμό, στην ενέργεια, στη δύναμη, στο πάθος, στην τρέλα, στην αυταπάρνηση, στο πώς θα πηγαίνει να διεκδικεί κάθε μπαλιά ο παίκτης, στο ότι θα αρνείται να χάσει,
στο ότι θα αρνείται να γονατίσει, στο ότι θα αρνείται ότι θα φύγει με σκυμμένο κεφάλι από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το πράγμα ο Πάμπλο Γκαρσία θα το περάσει. Και είναι το πρώτο που θα κάνει τώρα. Να πάει και να βάλει μπουρλότο στην ψυχολογία των παικτών. Να τους εκτοξεύσει, να τους κάνει τούρμπο. Έχει τον τρόπο. Έχει τον τρόπο. Αυτό είναι για μένα το ένα σίγουρο. Το αν η ομάδα θα παίξει γρήγορα, θα παίξει πλάγια με εξτρέμ, με συστήματα, πώς, αυτά δεν το ξέρω. Ούτε είμαι προπονήτης. Ούτε πάω να το παίξω. Ποδοσφαιρικός μυαλοπόλης. Γι' αυτό μπορεί να είμαι σίγουρος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα για να ανοίξουμε γραμμές. Μπουκάραμε. Πάμε γραμμές να μην περιμένετε. Αρκετά σήμερα με την μπάρλα μου. Δεν είπα χορηγούς. Φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης έρχεται ένα φοβερό κρεσέντο με δώρα. Με εξαιρετικά πράγματα. Θα σας ενημερώσω σχετικά τις προσεχείς ημέρες. Φεστιβάλ μικρών τιμών από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά Αιγαίων, πεντανόστιμα και εκλεκτά θαλασσινά και στις δυο μαγαζάρες και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 με χώρο εστιατορίου, με φοβερούς σουζομεζέδες, με τσιπουρομεζέδες, υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα και στο κέντρο, στο διοικητήριο 214.000. Φυσικά Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε τα πιο νόστιμα γλυκά, τούρτες, ψωμιά, γλυκά, σοκολατόπιτες, σιροπιαστά, Καραολίνη και Δημητρίου 237-163 και φυσικά Τσαντεκίδης, αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο, ό,τι θέλετε εκεί. Απέναντι από τα Τζάμπο στο Ρεόκαστρο και επαγγελματικό και βαν και με καρότσα και εκεί Σιπρίκα το όνομά του, δεν υπάρχει άλλος, μην κοιτάτε αλλού, να ξέρετε εκεί θα πάτε και θα με θυμηθείτε. Και βέβαια πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε και τον πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε. Πάμε γραμμές, θα περιμένετε άλλο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Θοδωρή. Καλώς τον. Έλα Θοδωρή μου. Έλα. Όπως λέει και ο Τσουκνίδας, μήπως γνωρίζετε τι δεν θα κάνει ο Γκαρσία από εδώ και στο εξής στον ΠΑΟΚ. Τι δεν θα κάνει. Ναι. Δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα ακούσει κανέναν. Δεν θα υποχωρήσει. Δεν θα κολώσει, δεν θα κάνει σκόντα, πολλά δεν θα κάνει. Ναι. Δεν θα μιλάει στους παίκτες. Μια ματιά του φτάνει. Ω, σωστό. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Σωστός. Μια ματιά του. Το αντίβαρο είναι ο Σνάουσερ, να ξέρετε. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Έτσι, επειδή και το Σνάουσερ έτυχε να το γνωρίσω κάποια στιγμή στη Χαλκιδική, μου έκανε φοβερή εντύπωση, ας πούμε. Πέρα το ότι μου λέει ότι η γυναίκα μου σε ακούει χωρίς να καταλαβαίνει λέει τι λες. Τότε μιλάμε πολλά χρόνια. Ότι η πιο σημαντική ώρα, η πιο μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Αυτό περιμέναμε. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει καινούργια πορεία. Έτσι. Με ένα προπονητή που αν μη τι άλλο έχει δείξει το έργο του. Αν μη τι άλλο έχει κερδίσει το σεβασμό μας. Και αν μη τι άλλο είναι αυτός που θα ανάψει το φυτιλάκι, ρε παιδί μου. Είναι ο μηχανοδηγός που έλειπε από την αμαξοστοιχεία. Αυτό είναι. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής που την περιμέναμε. Χρόνια το βλέπαμε και το θέλαμε αυτό. Ήρθε τώρα η ώρα. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ο Πάμπλο είναι έτοιμος. Πιστεύω η οικογένεια είναι έτοιμη. Αν έχει κάνει έργο, αυτός θα κάνει παπάδες, φίλε. Μακάρι, αυτό εύχομαι. Αν έχει κάνει έργο Ραζβάν, αυτός θα κάνει ακόμα μεγαλύτερο έργο. Αυτό. Ακόμα θα είναι ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή να τους πάρει, να τους βάλει κάτω, να τους κάτσει, να τους μιλήσει, να τους δώσει φυτίλι στην ψυχή. Μπουρλότο, φυτίλι. Αυτό. Αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα με Μούργ, με Σβάμπ, με Ζίφκοβιτς, με πολύ ποιότητα. Με τα παιδιά τα καινούργια που θα φέρει από την ΚΑΠΑ 19, πιστεύω ότι θα φύγει πύραυλος. Το πιστεύω ακράδαντα. Το ρόστερ είναι εξαιρετικό. Όσοι έσπευσαν να απαξιώσουν. Ναι. Ακόμα και αυτός που δεν έχει παστελώσει ακόμα και θα... Και φλερτάρω με την Ποφίλιου. Φλερτάρω με την Ποφίλιου. Περιμένετε λίγο. Παιδιά, αφήστε λίγο. Καταρχήν εγώ πιστεύω θα δούμε άλλο Τσόλακ με τον Γκαρσία. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μόνος του μπροστά. Θα τον κάνει τώρα. Περίμενε να δεις. Εγώ σου λέω θα βάλει δύο μπροστά. Θα τον κάνει τώρα. Θα του βάλει δίπλα στήριγμα.
Περιμένετε να αρκεί δούμε άλλη εμείς, ομάδα. Θα δούμε άλλη ομάδα. Αρκεί και εμείς από τη μεριά μας, εμείς τσιμουδιά. Τσιμουδιά. Αυτός τα μαθαίνει όλα. Αυτός είναι ένας από εμάς. Δεν είναι ο Φερέιρα που ήρθε και έφυγε σε 6 μήνες. Κοίταξε. Αυτός είναι κάποιος από εμάς. Εγώ διαφωνώ και με το τσιμουδιά διαφωνώ, να ξέρεις. Και με το τσιμουδιά διαφωνώ. Κοίταξε, τσιμουδιά. Ναι, έτσι, δηλαδή. Δεν λέγεται τσιμουδιά. Το απόλυτη στήρι. Όπως το λέω. Όχι με την πρώτη στραβή. Όχι με την πρώτη στραβή. Όχι, ρε, το λέμε συνέχεια. Στο σταυρό κατευθείαν αυτό. Απόλυτη στήριξη όλου του οργανισμού. Τι θέση έχει ο καθένας. Είναι ο παδός, είναι εξοφυλαρούχας, είναι ο φροντιστής, αυτός που κουρεύει το χορτάρι, είναι ένας που κάνει εκπομπή, είναι τα site, είναι η οικογένεια. Οι άλλοι θα τον πολεμήσουν λυσαλέα, να το ξέρετε. Και θέλουν να τον απομυθοποιήσουν, θέλουν να τον δουν να αποκαθιλώνεται ο εμβληματικός. Λοιπόν. Γιατί να ξέρετε, εγώ αν κάτσω με τον Κωστή το Τεσταρό και πιούμε καφέ στο Λευκό Πύργο εκεί στην παραλία και κάνει προπόνηση αυτό στην Τούμπα, θα το μάθει αυτό που θα πούμε. 100%. Αυτό θα το μάθει. Είναι κάποιος από εμάς αυτός. Δεν είναι τυχαίος αυτός που ήρθε. 100%. Είναι υπόψη. Αυτό. Άρα, μια τελευταία και εδώ άμα δούμε, και εδώ άμα θα δούμε κάτι που δεν είναι καλό, θα το πούμε χωρίς όμως να πέσουμε. Όχι από την πρώτη μέρα, όχι να φάμε σάρκες, όχι να πέσουμε. Εδώ, αυτός εδώ στηρίξαμε τους πουθενάδες, ρε φίλε. Επειδή έτσι οφείλουμε να κάνουμε σαν οργανισμός, δεν θα στηρίξουμε αυτόν εδώ. Είναι δικός μας. Μα είναι ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό που ονειρευόμασταν να γίνει όλοι μας. Να τον δούμε στον πάγκο. Είπε ένας φίλος από Αθήνα. Από Αθήνα, φίλος ΠΑΟΚ, ξέρεις τι μου είπε. Τελευταίο και σου κλείνω τη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ, φιλαράκι μου, λέει, ήταν ένα ζευγάρι παπούτσια. Πολύ καλά αθλητικά, αλλά τα πόδια είχαν μεγάλα νύχια, μου λέει. Και δεν χωρούσαν μέσα. Αυτό μου που λέει ο φίλος μου από Αθήνα. Πες τον, αν έχεις νύχι, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου, Αντρετσόπουλε. Ζούμε σου. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Η ανάληψη της θέσης αυτής από τον Πάμπλο Γκαρσία είναι ένα ζουμουσού. Απόλυτο. Είναι μια μεγάλη στιγμή, παιδιά. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Είναι αυτό που προσδοκούσαμε, όχι επειδή είναι φίλος μας ο Γκαρσία ή επειδή έχουμε μια αιμονή ή προσωπολατρία ή οτιδήποτε. Ούτε αναλαμβάνει ο Γκαρσία επειδή ήταν μεγάλος παίχτης. Αναλαμβάνει επειδή είδαμε πολλά πράγματα σπουδαία από αυτόν, στο χαρακτήρα του, στην ιδιοσυγκρασία του, στη μενταλιτέ του. Επειδή είναι ταυτισμένος με το DNA της ομάδας, αναλαμβάνει επειδή παρουσίασε σπουδαίο έργο 3 χρόνια αίτη η ομάδα της ΚΑΠΑ19 και τώρα καλείται να κάνει το ίδιο πράγμα και στην ομάδα την πρώτη. Αναλαμβάνει γι' αυτό. Απαντάμε στις φωνούλες, στις διάφορες που έχουν απορίες και ξαφνικά τους έπιαξε μια πρεμούρα που βάλαμε τον Γκαρσία. Πολλοί θα θέλουν να δουν να τον αποδομούμε τον Γκαρσία. Πολλοί περιμένουν με λαχτάρα. Θα μείνουμε την όρεξη. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φιλάρετο. Κωνσταντίνε, πραγματικά είναι ιστορική μέρα. Είναι κάτι που κυριολεκτικά ίσως να είναι και στροφή στην ιστορία της ομάδος. Είναι η πρώτη φορά που ενώνεται αυτή όλη η υποδομή με την πρώτη ομάδα. Σωστό. Είναι η πρώτη φορά που θα έχει μια απόλυτη συνέχεια. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως το λες, απόλυτη συνέχεια. Φυσική συνέχεια. Είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις σε μια ομάδα για παρόν και μέλλον. Γιατί το μέλλον είναι πλέον εδίωνο. Το μέλλον είναι τόσο πολύ όμορφο που κυριολεκτικά πλέον ξεχωρίζει και πάει και γίνεται κάτι πολύ μοναδικό. Δηλαδή ελάχιστες ευρωπαϊκές ομάδες θα είναι έτσι πλέον, όπως είναι. Σωστό. Αυτό που πιστεύω να δημιουργηθεί. Που παρεπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάρα ναι. πολλές ομάδες στην Ευρώπη, πρωτοκλασάτες, έτσι, όχι η Καφέ Όπερα, η Manchester United, η Juventus, η Bayern, η Barcelona, η Real, έκαναν αυτό το πράγμα. Έδωσαν τα κλειδιά σε έναν άνθρωπο μέσα από την οικογένεια, χωρίς να έχει πρώτερη εμπειρία τεράστια σε ομάδες, μα είτε είναι ο Guardiola, είτε είναι ο Zidane, είτε είναι ο Pirlo, είτε είναι ο Solskjaer, είτε είναι ο Flick, είτε είναι... Έδωσαν τα κλειδιά λοιπόν σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον οργανισμό όσο κανένας, τον στήριξαν, όχι με λόγια μόνο, σε στηρίζουμε, με μεταγραφές, στις στραβές που θα έρθουν, τον στήριξαν και είδαν, έδρεψαν τους καρπούς.
αυτής της στήριξης και της εμπιστοσύνης. Σίγουρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι και το ωραίο είναι, δηλαδή αυτό μπορούσα να, γι' αυτό υπήρχε και μέχρι τώρα υπάρχει, ένα τείχος. Στα παιδιά που βγαίνουν, που έχουν δύναμη, όρεξη, διάθεση και μπλοκάρονται. Χθες θα ήθελα πάρα πολύ στη θέση του Αγγέ να δω το Λίρατζι. Γιατί πραγματικά θα άξιζε να είναι ο Λίρατζις. Πιστεύω θα τον δεις. Λοιπόν, αυτό επιτέλους θα γίνει πιστεύω. Και όλα αυτά έχουν μια αλλαγή στην νοοτροπία και στον τρόπο που θα προωθούνται τα παιδιά. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως είπες, δεν, καταρχάς είναι η μέρα με τη νύχτα με τον προηγούμενο. Δηλαδή, για τον προηγούμενο έλεγα πολλά λόγια, λίγα τα έργα, εδώ είναι ακριβώς αντίθετο. Λίγα λόγια και πολλά τα έργα. Είναι ινδιάνικος ο τρόπος, ξέρει να λέει λίγα, ευτυχώς, ο άλλος ήταν η χαρά των δημοσιογράφων, ξεκινούσε να μιλάει και πήγαινε. Πολύ ατυχέστατες δηλώσεις, πολλές φορές. Μα άμα μιλάς ένα τέταρτο μπορείς να χάνεις. Από το θέλω 10 Μίσιτς, από το κοιμόταν η ομάδα, από το Ολυμπιακός είναι ανώτερος, από το άστο, με τις δηλώσεις λέει το χάσε πολλές φορές. Πολλές φορές, τέλος πάντων. Τον ευχαριστούμε. Φαίνεται και πόσο κύριοι είμαστε και σε ένα διαζύγιο, έτσι. Σε ένα χωρισμό. Ναι. Θέλουμε να κρατάμε χαρακτήρα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τα λάθη του. Κρατάμε αυτά τα καλά που μας έδωσε. Θυμόμαστε τις δύο προκρίσεις. Θυμόμαστε ότι προώθησε τους πιτσιρικάδες προς τιμήν του. Το ότι έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού μέσα εκεί του Γαύρου με τον γκολ του Μιχάη. Θυμόμαστε, κρατάμε 3-4 πράγματα. Αλλά μπορούμε να πούμε και άλλα 50 που ήταν στραβά, τέλος πάντων. Όχι, όμως η μια μεγάλη ομάδα μπορεί να το κάνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή η αλλαγή γίνεται με φόντο μια δυναμική μεγάλης ομάδας. Θέλω να πω το εξής, ότι στην διαδικασία που για πρώτη φορά γνώρισα τον Γκαρσία ήταν όταν ο Βασιλόπουλος ήταν στο TV100. Ναι. Και είχε μια εκπομπή εκεί πέρα όπου τον είχε αργά το βράδυ για 2 ώρες. Ναι. Συνέντευξη. Τη θυμάμαι εξαιρετική συνέντευξη. Ακόμα δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν μαζί με τον μάνατζερ του, ο Πάμπλο. Τη θυμάμαι τη συνέντευξη. Φάνηκε ο άνθρωπος Γκαρσία. Φάνηκε πόσο είναι, δεν είναι απλά, δηλαδή είναι προσωπικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Και μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Και να έχουμε όχι απλά ένα Γκαρσία, ένα καλό προπονητή, να έχουμε μια αλλαγή στην νοοτροπία και στον τρόπο που θα συνεχιστεί. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε. Ακριβώς. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Παιδιά, πρώτη φορά εγώ νιώθω όλα αυτά τα χρόνια ότι μια πρόσληψη προπονητή ή μάλλον μια ανάληψη καθηκόντων ενός μια αλλαγή στον πάγκο μας αφορά τόσο πολύ όλους. Αφορά σε όλους μας τόσο πολύ. Θα πεις, θα μπεις εσύ να κάνεις την σύνδεση. Όχι. Θα μιλήσεις εσύ στους παίκτες. Όχι. Αλλά νιώθω ότι πρώτη φορά ένας τόσο πολύ δικός μας άνθρωπος είναι εκεί και νιώθω καθήκον, νιώθω την επιθυμία τόσο σφοδρή να στηρίξω, να είμαι εκεί, να υπομείνω, να επιμείνω, να καταλάβω. Πρώτη φορά τόσο πολύ. Και άλλες φορές έχει γίνει, έτσι. Και άλλες φορές. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, έλα, Σίμω. Καλώς τον, παιδί. Τι έγινε. Καλώς τον. Έλα, μαναβό. Λοιπόν, επειδή κατά πάσα πιθανότητα το 99,9% ήθελε αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια, όπως είπατε, είπες και εσύ, όπως θα πούν και ορισμένοι, ήρθε όντως η κατάλληλη ώρα, η κατάλληλη στιγμή μετά από το αγροτικό, ας το βάλουμε μέσα εισαγωγικά αγροτικό, γιατί αγροτικό είναι όταν κάνεις μετεκπαίδευση στην ΚΑΠΑ 19 και είσαι 3 χρόνια άειδητος. Δεν είναι μειωτικό, Σίμωνα, να το πεις αγροτικό. Όχι, δεν είναι μειωτικό. Ναι. Όχι, προς Θεού, ναι. Δεν το είπα μειωτικά. Ναι, αγροτικό είναι. Όταν θα ήταν λάθος να αναλάβει κατευθείαν Σίμω την πρώτη ομάδα. Ακριβώς. Αυτό είναι που λέμε, δεν λέμε όλη την ώρα να μην καεί, να μην καεί. Α, μετά από την καριέρα σαν ποδοσφαιριστής αναλάβανε απευθείας, θα ήταν λάθος. Δεν ήταν η ώρα. Το μόνο πράγμα που θέλει τώρα, παιδιά, και θέλω να ακούσετε, είναι στήριξη στην ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Στην ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ.
Και όσο όλα ποτέ, αυτά όσο ποτέ. Συμπεριλαμβάνεται η ομάδα η πρώτη που είναι τώρα ο Παυλάρας μας. Ο Παυλάρας μας, το λέω και να τραχιάζω, γιατί αυτός πάνω απ' όλα ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, το έζησε, το ζει και τόσα χρόνια το βιώνει. Και πιστεύω ότι ένα πράγμα που έχει αυτός και κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είχανε, είναι η στόφα του νικητή. Ακριβώς. Ήτανε αυτά τα λόγια που είπε, που τα λέει και ο Συντριβανίσιος. Ναι. Επιβάλλεται ναι, ναι, να πέφτει, ναι, ναι, ναι. Επιτρέπεται αυτό, να σηκωθεί. Αυτό. Αυτό. Μόνο και μόνο αυτή η στόφα του νικητή που έχει, πιστεύω ότι θα την περάσει και στους παίχτες. Εγώ πιστεύω δεν θα κάνει και πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα. Μόνο που θα μπει σαν παρουσία μέσα και να τον δούνε, οι άλλοι είναι. Όλοι από γύρω του θα πούνε, δηλαδή ο καθένας από μόνος στην ψυχολογία θα πάρει... Να μπει και να σταθεί μέσα, φίλε. 100% επάνω. Να μπει και να σταθεί μέσα από διτήρια. Δεν χρειάζεται. Μπορείς να πει τίποτα καν. Ακριβώς όπως το λες. Δεν χρειάζεται να μιλήσει μέσα στα αποδυτήρια. Μιλάει η παρουσία του και μόνο. Σίμω, αυτό δεν αποκτιέται. Δεν είναι τσιρότο. Δεν μπορεί να το κολλήσει. Δεν μπορεί ο καθένας. Όχι. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Δεν το έχει ο καθένας αυτό το παλικάρι μου. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι αυτός. Να σου το πω έτσι απλά. Μπορεί 10 άτομα να σταθούν μέσα στα αποδυτήρια, όρθιοι απέναντι στους παίχτες και ο ένας να κάνει κλικ στους παίχτες. Αυτός είναι ο Παυλάρας μας. Παυλέ, καλή σταδιοδρομία, σιδεροκέφαλος και το μακέρι στα δόντια παλικάρι μου. Έλα, σε αγαπάμε, Παυλάρα, σε αγαπάμε πολύ. Κάντο για μας, κάντο για το σήμα. Κάντο για αυτό που πρεσβεύεις, για το σήμα που χτυπούσες και το ένιωθες και το νιώθεις. Παύλε, σε αγαπάμε. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Αυτά. Έτσι βάζω και μερικά ηχητικά που και που. Με συγχωρείτε έτσι. Μου ξεφεύγουν. Ναι, γεια σας. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον. Γύρισες. Ναι. Ε? Το μεσημέρι μου να... Τι? Στα Πάτρια Εδάφη. Ήσουνα, ε. Έχω, κύριε Γιώργο, έχω να σας ρωτήσω κάτι. Γυρίσατε. Η μέρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά από χθες. Ναι. Και η ομάδα πήρε πάρα πολύ καλά χθες η ομάδα. Τέλεια, ναι. Κάτσε. Ναι. Πήραμε ένα αυτοκίνητο το δεύτερο που είχε ο γαμπρός μου για το δώσουμε εδώ στην κόρη μου. Ναι. Και οδηγούσε η γυναίκα μου, μου λέει πάρε και έναν υπνάκο, λέει ξεκουρασί, ξενύχτησες, είχαμε βγει με τα... Ναι. Με μια παρέα. Ναι. Σε μια σου μου λέει, φτάσαμε και κατέβασε και μου πει, πού με κατέβασε, ποια είναι η γυναίκα μου. Δεν άκουσα, πού με. Πού σταμάτησε και με ξύπνησε, μου λέει κατέβα. Στο μνημείο των τυπώνων στα παιδιά. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ήθος. Respect στην κυρία. Ανάψαμε τα κεράκια. Respect στην κυρία Τρούλου. Respect και φίλε. Μπράβο στην κυρία σου. Όλα καλά. Και πήγαιναν το βράδυ όλα καλά. Καλώς ήρθες. Πάμπλο, καλώς έφυγες. Και το όνομα Σαββίδης. Να πουλάνε προπονητές. Σωστό. Ωραία είμαι παιδιά που κατάφερε και πούλησε και προπονητή στη Βραζιλία. Μετά το Φρουτέμπορο, το Σαββίδη Θεός χωρέσον, πούλησε γι' αυτός έναν προπονητή και τον πούλησε σε καλή τιμή. Δηλαδή αυτά τα οποία έδωσε ναι. Για να τον πάρει από την προηγούμενη ομάδα που ήταν. Τα έδωσε και... Έρχεται ένας μεγάλος προπονητής, μια μεγάλη καρδιά, όπως είπε ο Σίμωνος και οι προηγούμενοι, αλλά θέλει και την υποστήριξή μας σε κάθε στραβά το οποίο θα συμβεί. Γιατί έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες, είμαστε μια φιλή μετέρα που θα γίνει κάθε στραβό, κρεμάστε τον, φτύσε τον, σκοτώστε τον. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Θέλει πλήρη υποστήριξη, γιατί ο άνθρωπος... Αυτός αγαπά αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, όπως την αγαπάμε εμείς,
την αγαπάει και αυτός. Την αγαπάει. Φυσικά. Χθες αυτός... η ομάδα ήταν καταπληκτική, να πάμε τα χθεσινά. Ναι. Με άρεσε πάρα πολύ. Έχει, έχει πολύ καλό υλικό η ομάδα. Ναι. Δεν, δεν παραδίδει ένα κακό ρόστερ στον Πάμπλο. Όχι. Ο Φερέρα. Έτσι, δεν παραλαμβάνει. Πορτογάλος, ναι. Ο Κοράκας ήταν παράδεκτος. Ήταν απαράδεκτος. Μπορούσε τη διαλευκή στιγμή να δώσει τον πέναλτι. Να το δώσει. Φυσικά μπορούσε. Αφού τον βγάζει, τον σπρώχνει ολόκληρο. Δεν είναι ελληνορωμαϊκή, παιδιά, να τον βγάλει από το ταπί. Και απορώ γιατί δεν υπάρχει το VAR στους ομίλους στην κατηγορία αυτήν. Δεν υπάρχει. Δεν θέλουν μάλλον. Δεν θέλουν. Ναι, στο Champions League δεν θέλουν. Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Ξεκάθαρο. Να περάσουν τώρα τίποτα outsider. Δεν θέλουν. Τι να πω. Όλα καλά να πάνε. Καλώς ήρθα. Καλώς με ακούσατε. Αγόρι μου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλά, γεια σου Γιωργάρα μου. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Παιδιά μην καλείτε άλλο. Αυτές οι πέντε που είναι μέσα οι γραμμές για να πάμε σε διάλειμμα νορμάλ ώρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε. Έλα ρε γαμώτο. Τι έγινε. Γαμώτο λοιπόν... από τη λέξη γαμαίο γαμό που σημαίνει έρχομαι εις γάμου κοινωνία, νυφεύομαι, παντρεύομαι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εδώ, δεν βρίσκουμε. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτές ήρθαμε με τον Παύλο Γκαρσία εις γάμου κοινωνία. Έτσι φίλε. Είναι, μια... είναι ένας γάμος αυτός. Ήταν μετά το, μετά το ένα διαζύγιο. Μετά το περιπετειώδες διαζύγιο. Και μετά από τρία χρόνια αραβόνα. Κλασική... Ακούγεται και η κλασική φωνή της γιαγιάς. Την είχες έτοιμη τη λεγάμενη από πίσω. Έτοιμη την είχες. Θα κάνω γιαγιά μόνο για Παύλο να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε πολλές φορές να εξηγήσουμε αυτό που λέμε στους εκτός ΠΑΟΚ. Το πώς σκέφτεται ο λαός, το πώς έχει μέσα στο μυαλό του, ναι, τον Παύλο Γκαρσία κτλ. Παιδιά, ό,τι και να τους εξηγήσουμε, όπως δεν μπορούν να καταλάβουν το τι πρεσβεύει αυτή η ομάδα και γενικότερα το έρισμα και τη φιλοσοφία που, που έχει με, το, με εμάς, ας πούμε, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, με το παδικό κίνημα και όχι μόνο, πέφτει στο βρόντο. Μην προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε τίποτα. Ο Παύλο Γκαρσία, ό,τι. Συγγνώμη, Τάσο, δεν θέλουμε κιόλας. Δηλαδή, εγώ κάποτε ακριβώς, προσπαθούσα ακριβώς να εξηγήσω. Είναι περιττό. Είναι περιττό, είναι δεν, έχω, δεν έχω καμία όρεξη πλέον να εξηγήσω στον άλλον. Κάνουμε ενέργεια. Φίλε, εμείς που... αυτόν γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Στην οικογένειά μας αυτό θέλουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν... από χθες το βράδυ που προβληματίζονται αν είναι η σωστή λύση, ναι, ναι, και όλα αυτά εδώ, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν έχει. Ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω που δεν προβληματίζονται και δεν αναφέρονται στις μπούκες του Καραπαπά, που ακριβώς δεν αναφέρονται τώρα στους καμένους φούρνους, στους ξυλοδαρμούς, ναι, του ξύλου, στα καράβια, ναι, ναι, τα κυβέρνη, ναι, ναι, ίδιοι τώρα πια βλέπετε. Στο ότι, ναι, στο ότι μια συγκεκριμένη πλευρά πάει να βγάλει στραβή κουτσί ανάποδη μέχρι και την τεχνολογία που δεν αμφισβητείται με τίποτα, και με τον μπούλινγκ και την ομή τρομοκρατία που είναι χιλιοαποδεδειγμένη πλέον. Χιλιοαποδεδειγμένοι σε ανθρώπους από του ποδοσφαίρου, σε δικαστές, σπαλαγιά στα μαθήματα, είναι αποδεδειγμένοι. Και γραπτά, δεν είναι φίλε, και γραπτά, σκρίπτα μάνεντ, γραπτά, γραπτά. Τώρα διαβάζαμε χθες το βράδυ ότι μάλλον θα αθωωθούν και για αυτό το, το ήταν ένα μικρό καράβι, ναι, πόσοι, τώρα, και ενώ καταδικάστηκαν σε κάτι δεκάδες χρόνια φυλακή. Μα τώρα τι, τη Λουκουμόσκονη. Με διάφορες αλχημίες. Τη Λουκουμόσκονη. Βεβαίως δεν υπάρχει άθεμα. Άχνη ήταν. Μπουγάτσα κουβαλούσαν οι άνθρωποι. Μπουγάτσα κρέμα. Έτσι είναι. Τα, άμα ψάξουν θα βρουν λοιπόν, και την κανέλα πέρα από την άχνη. Αυτό λοιπόν, αυτό, λοιπόν που έχει κερδίσει ο Παύλο Γκαρσία έναντι απέναντι στο λαό του ΠΑΟΚ είναι όχι η μπουνιά στον Διόγκο και αυτή η βλακεία που αναπαράγεται αυτό από τότε συμφέρει εδώ και πόσα χρόνια και μια ανοησία. Είναι η αγωνιστική του ταυτότητα, η παιχτική του αξία που εντάξει ξεχύλιζε από τα παντάκια του και τα σορτσάκια του. Τι συζητάμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ όταν ήταν ο Παύλο εκείνη την τριετία στα πολύ δυνατά του, μία φορά που να του έκλεψε κάποιος την μπάλα στα πόδια και δεν μπορώ να βρω μία φορά να μπορέσει ένας αντίπαλος να του πάρει την μπάλα από τα πόδια, Κωστή. Τι να κλέψει τώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό που λες πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές το θυμάμαι, να την καλύπτει την μπάλα, να μην μπορείς. Μόνο άλλος πήγε να του κόψει το πόδι ο Τζιμπούρ μπροστά στον Κάκο. Κύριε Κάκο,
Κύριε Κάκο, τη θυμάστε τη φάση που πήγε να του κόψει το καλά το πόδι, στα δύο πήγε να του κόψει. Όταν ο Τζιμπούρα έπαιζε στην ΑΕΧ. Πάμε, κλείσε παρένθεση τώρα. Κλείσε. Έλα. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ λοιπόν που κέρδισε σαν παίχτης, τα μετέφερε και τα κέρδισε και σαν προπονητής, έστω και στο πιο κάτω επίπεδο που είναι η ΚΑΠΑ 19, που όμως είναι η παρακαταθήκη στο να ανέβει επίπεδο. Γιατί δεν είναι όπως είπες και εσύ ότι τον πήραμε μόλις κρέμασε τα παπούτσια και τα λύκη, γιατί κυριάρχησε το συνέστημα και τίποτα άλλα δείγματα γραφής και τον βάλαμε στην ομάδα. Δεν πήραμε τον παίχτη Γκαρσία, πήραμε τον προπονητή Γκαρσία με τα στοιχεία που είχε σαν χαρακτήρας, σαν παίχτης και τα μεταλάμπαντα. Ο άνθρωπος, ο προπονητής και άνθρωπος Γκαρσία λοιπόν, έχει περάσει από διάφορα στάδια από τότε που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Και ό,τι έδειξε σαν παίχτης στο επίπεδο που ήταν στην ομάδα, κάτι ανάλογο λοιπόν δείχνει και έχει δείξει μέχρι τώρα και σαν προπονητής. Και όπως είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, όταν κάνεις το βήμα παραπάνω, λες τώρα ότι μάλλον θα δείξει και περιμένουμε και αυτό, ευελπιστούμε όλοι, και αυτό που λέμε και στην ομάδα, την επαγγελματική, την πρώτη. Έγινε, Τάσο μου. Αυτό είναι. Αυτό ευχαριστώ. Είναι η όλη ιστορία. Όλη ιστορία. Να λύσουμε και κάποιες απορίες. Αν και νομίζω πολλές φορές. Δεν θέλουμε πια. Ότι σε ντουβάρια μιλάμε. Σε ντουβάρια μιλάμε. Γεια σου, Τάσο. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, μου. Καλημέρα. Πάμε. Εδώ, άλλες τρεις. Μην καλείτε άλλο να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Καλώς την πόλη του 19. Καταρχήν, φίλε. Στον Γκαρσία δεν του χαρίστηκε τίποτα. Αυτός χάρισε στην ομάδα με την αξία του, έφτασε εδώ που έφτασε και με το DNA ΠΑΟΚ που έχει μέσα του από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Είπα και χθες είναι καταδικασμένος να πετύχει. Κανένας δεν θυμάται ότι τον έσπασε στο δόντι ο Ντιέγκο και μετά έφεγε την πουνιά. Γιατί αυτοί ξεφτυλισμένοι κάτω θυμούνται μόνο ότι του συμφέρει. Τα δόντια, όχι το δόντι. Τα δόντια. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ να τους τα θυμίζουμε. Θα γίνει ο εφιάλτης τους. Αυτή η λέξη ταιριάζει, φίλε. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος προπονητής που αναλαμβάνει που δεν χρειάζεται να τον εξηγήσεις, φίλε, το παραμικρό. Τίποτα. Δεν χρειάζεται, τίποτα. Δεν χρειάζεται να τον εξηγήσεις. Απολύτως τίποτα. Σε αυτό είναι μηδενικό ρίσκο. Τι να μάθει τώρα, αυτός θα διδάξει τους άλλους. Οι άλλοι θα τον διδάξουν. Ο προπονητής δεν ενέπνευσε τους παίχτες σε καμία στιγμή. Ποτέ. Δεν κατάλαβε που ήρθε. Ποτέ. Όσο και να τον εξηγούσανε, ήταν ένα ξένο σώμα. Έτσι. Ήταν από την αρχή ένας γάμος που δεν κούμπωσε, δεν ταιριέξε. Δεν ταιριάζει πολλές φορές. Μπορεί να πάει αλλού να πετύχει ο άνθρωπος. Εντάξει. Μπορεί. Αν πήραμε και 600 χιλιάρικα για να φύγει, μπορεί να πουλήσουμε και πάγους στις Εσκιμώους τώρα. ναι ρε φίλε. Εδώ σκεφτόσαμε πώς θα δώσει την αποζημίωση, γιατί δεν μπορούσε να το στείλεις. Ναι. Όχι, γλιτώνει και η ομάδα, γλιτώνει και ένα τεράστιο φορτίο οικονομικό με τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και με το Financial Fair Play για πολλά. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ήθελε να το στείλει η διοίκηση, αλλά ήταν πολύ μεγάλο δραχνάς. Δεν είναι μόνο αυτή αυτό. Είναι ένας άλλος προπονητής δεν μπορούσε να ξέρει την ομάδα τόσο καλά για να τη βάλει στους ομίλους του Europa League. Εγώ θεωρώ ότι ορθώς το άφησαν αυτό. Δεν διακινδύνευσαν. Και βέβαια, λέω και χθες, είπα ότι αν είχε νίκες συνεχόμενες στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα έφευγε. Απλά είχε 8 μάτς μία νίκη. 8 μάτς μία νίκη. Θα έχει αναλάβει πάλι ο Παύλου. Εγώ πιστεύω, Κωστή, θα δούμε Τζόλακ Τζιόλι ή Τζόλακ Σφιντέρσκι μαζί. Δηλαδή αυτό που λες, θα δούμε την ομάδα με δύο μπροστά. Δηλαδή δεν νοείται τώρα, ρε φίλε, να παίζει με τον Βόλο και να έχει 3 στόπερ πίσω να περιμένει τον κανέναν επιθετικό. Δεν το ξαναδούμε. Να περιμένει τον κανέναν επιθετικό. Με 3 αμυντικούς πίσω και να χαραμίσει ένα παιχταρά στο κέντρο που θα ασκήσει και άλλη πίεση στην αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα σύστημα μόνο, είναι, για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν παίζει την ίδια τακτική μόλις στις ομάδες. Αυτό το σύστημα μπορεί να τέριαζε με έναν ισχυρό αντίπαλο. Ακριβώς. Με μικρές ομάδες που ήθελες να τους χώσεις μέσα στην εστία, έπρεπε να παίξεις διαφορετικά. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ο Τζόλακ, γιατί βγαίνει και είναι πιο κινητικός. Ανοίγει τα center back. Ο δεύτερος κινητικός θα δούμε άλλον Τζόλακ τώρα. Άλλον. Με έναν δίπλα του. Άλλον. Αλλιώς την Ποφίλιο δεν την κλειτώνω.
Δεν πειράζει, άμα δεν το έκανε, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, ομάδα να κερδίσει. Έγινε στελάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα. Εντός ο λίγο. Τώρα, οποία ηρωνία και σύμπτωση και λογοπαίγνιο και σε φερλιά τρελή. Φεύγει ο Φερέιρα και πάει σε ομάδα που η πόλη της ομάδας λέγεται Σάο Πάολο, Άγιος Παύλος. Τι πιθανότητες υπήρχαν από όλες τις πόλεις του πλανήτη να πάει στον Άγιο Παύλο και να έρθει μετά ο Παύλος ο δικός μας, ο Παυλάρας. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. 705-750 τη Λιβεριά, πεντανόστιμα και κλεκτά τα καλύτερα κρεατικά της πόλης. Με τη Λιβεριά, όπως σας είπα, 705-750. Φυσικά Tenda Home 430-011 Αντιανεμικής Ελαθίνα. Κλείνετε το μπαλκόνι, ησυχάζετε και ανεμοφράχτες για τα μαγαζιά σας και up-down και τα πάντα όλα και χώρος. Εκθεσιακός ανεβαίνοντας στην Πολύχνη, στην Αγνώστου Στρατιώτη 92. Αυτός είναι ο κορυφαίος εδώ και πολλά χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Tenda Home. Και βέβαια, καυσόξυλο, κουτσουράκι να του μιλάς και να σου κάνει όλα τα χατηράκια να καίγεται για σένα. Φυτάς, αλλού μην κοιτάς, αλλού που θα πας, το ζηλεύει ο θρύλος και ο Πειραιάς. Χαίρεται η φύση για μας με τέτοιο κούτσουρο και κάρβουνο και βέβαια και ήδη μπάρμπεκιου και ήδη τζακιού. Μέχρι και η Τζάκη ο Νάση θα έπαιρνε από εκεί. Μέχρι και αυτή θα έπαιρνε. Από αυτό το τζάκι θα έπαιρνε. Από αυτό το, από το φυτά θα έπαιρνε. Κουτσουράκι. Πάμε γραμμές να περιμένετε άλλο. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι, παρακαλώ. Και συγγνώμη που περιμένατε όλοι σας. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, Γιώργο από Ουψάλα. Καλώς τον Γιώργο. Έλα ρε Ουψάλα. Τι γίνεται γάμο του. Πού είσαι ρε Σουηδία. Τι να... Πλέον πίσω στα λιμέρια μου. Κωστή. Ναι. Έχω να κάνω μία παρατήρηση και το λέω παρατήρηση κυριολεκτικά. Πέρα, έτσι, πέρα από το πόσο ωραίο είμαι από κοντά, πέρα από ένας ευφυής άνθρωπος και χαρισματικός, γιατί γνωριστήκαμε κιόλας, μεγάλες στιγμές. Ναι, τα λέω εγώ, τα λέω εγώ, δεν είναι, δεν είναι. Για πες, λοιπόν, έλα, έλα, μπορεί μου να. Η παρατήρηση είναι εξής. Όταν κάποιος σε παίρνει από το κινητό, καλή ώρα όπως σε παίρνω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Και σου λέει, θέλεις να μιλήσεις στην εκπομπή, πάτα ένα. Από εκείνη τη στιγμή, για να φανταστείς, σε πήρα στο φιλάρετο. Ναι. Έτσι. Oh. Και βγήκα στην ψαραγορά. Λοιπόν, μέχρι όλο εκείνο το διάστημα. Ναι, ακούσε εκπομπή ή ακούσε εμπειρη-μπειρη. Τι ακούω. Όχι, ακούω το Welcome to the Jungle. Σοβαρά μιλάς, θα βάλω ένα δημάκι ρε φίλα μου είναι. Αυτό, yeah. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή καλύτερα δημάκι παρά... Μα κάνε ρόζο τώρα. Ποιος Άξελ τώρα. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Τι σου, πότε έκανες τελευταία λοιπόν. Φορά σου ξέρε φίλε. Τι λουλούδι μάζεψες. Έλατε. Εγώ νόμιζα, έλατε. Γιώργο, νόμιζα ότι ακούτε εκπομπή όσοι περιμένετε ρε φίλε. Όχι φίλε. Όχι ε. Μήπως όχι, επειδή τώρα δεν είναι η Μαριλή στη γραμματεία και περιμένετε ακούτε μπύρι μπύρι. Όχι, ανέκαθεν. Ανέκαθεν έτσι περιμέναμε. Ανέκαθεν. Τόσες φορές έχω πάρει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Αυτό είναι γενικό. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι ακούτε εκπομπή όσοι παίρνετε. Θα το λύσετε. Θα το λύσουμε φίλε. Όχι. Πρέπει όποιος περιμένει να ακούει εκπομπή. Νομίζω ότι ακούτε εκπομπή. 18 λεπτά ήταν αυτό. Oh. Από φιλάρετο μέχρι η ψαραγορά. Έτσι. Μέα κούλπα. Μετρημένα. Μέα κούλπα. Για να σου ανοίξει λοιπόν. Όρεξη για το ψαράκι. Έλα, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Έλα, αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν φταίω εσύ, ρε, φίλε. Λοιπόν, δεύτερον, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έτσι, και δεν θέλω ουσιαστικά να βάλουμε ΠΑΟΚόμετρο, όλοι είμαστε ΠΑΟΚ και όλοι φωνάμε για αυτό το σύλλογο. Και όποιος το βάζει, ωραία. Είναι ο πρώτος που κάνει λοιπόν. Λάθος. Αυτός που βάζει για να μετρήσει τον... Εσύ που βάζεις το ΠΑΟΚόμετρο, τι είσαι που βάζεις για να μετρήσεις. Με ποιο δικαίωμα το βάζεις. Άρα λοιπόν. Αυτό δεν υπάρχει, είναι λάθος. Με το που ξεκινάει αυτή η κουβέντα, εγώ πάντα βγάζω φλίκτενες. Λοιπόν, κανένας δεν έχει δικαίωμα. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να πω, ναι. Έτσι, γι' αυτό θέλω να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι από μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, θεωρώ, εγώ προσωπικά, έτσι, ναι. Μπορεί να έχω λάθος ρε παιδιά, μπορεί. Ότι είναι λάθος η τοποθέτηση του Γκαρσία. Ναι. Για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Μιλάς για το χρονικό σημείο, ότι είναι μεσούσης, ναι. Μεσούσης δηλαδή της περίοδου. Α, ναι. Επειδή, έτσι, δεν είμαι κανένας προπονηταράς μεγάλος. Αλλά έχω μια εμπειρία
καμιά εικοσαριά χρόνια σε ομάδες μπάσκετ, έτσι, είναι πάρα πολύ διαφορετικό να ξεκινάει ένας προπονητής από την αρχή της περίοδου και είναι καταστροφικό πολλές φορές να ξεκινάει από τη μέση ή αφού έχουν κάνει την προετοιμασία και μετά. Οι παίκτες έχουν προσπαθήσει να αφομοιώσουν ένα σύστημα και βγαίνεις αυτή τη στιγμή να τους πεις κάτι άλλο. Ναι. Οποιοςδήποτε και να είσαι, έτσι. Ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Εγώ μιλάω επί της αρχής. Ναι, δεν μιλάω για όχι, τον για πρόσωπο. Δεν διαφωνείς για τον Γκαρσία, διαφωνείς για το χρονικό όχι, σημείο. Όχι, όχι. Ναι, κατάλαβα. Θα ήθελα από την αρχή να είναι. Από την αρχή να είναι. Ναι, ή να είναι από την αρχή ο Γκαρσία, ναι. Ή να είναι αφού περάσει αυτή η χρονιά και μετά να μπει ο Γκαρσία. Ερώτηση. Χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί σου, απλά για να γίνεται κουβεντολόι. Ναι. Από το να μην είναι καθόλου και κάποια στιγμή να τον δω αλλού και να φύγει και να χαθεί αυτή η ευκαιρία να τον δούμε στον πάγκο. Δεν προτιμάς έστω και. Δηλαδή το μη χειρόν βέλτιστον. Ναι, και εγώ θα ήθελα να είναι από την αρχή, αλλά από το να δω τώρα να μου φέρουν κανένα περίεργο, να πούμε Βέλγο, ξέρω, κανέναν Βόσνιο, οτιδήποτε. Προτιμώ έστω και έτσι, αδερφέ. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Ναι, το ιδεατό είναι αυτό που λες. Το ιδανικό είναι αυτό που λες, το καταλαβαίνω. Και υπάρχει αγάπη μέσα σε αυτό που λες. Το καταλαβαίνω από πολλούς. Μην καεί ρε Κωστή. Μήπως τώρα που δεν το έχει φτιάξει μόνος αυτό του. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον και αγάπη μέσα σε αυτό το σχόλιο. Το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω αυτή την ανησυχία λίγο, αλλά την ξεπερνάω. Γιατί του έχω εμπιστοσύνη και σε όλο τον οργανισμό. Δεν θα είναι μόνος του ο Πάμπλο, φίλε. Θα έχει όλους, όλη την οικογένεια μαζί. Όλους μας θα μας έχει δίπλα του. Κωστή μου, ναι. Δεν θα έχει όλους μας. Και θα σε... Θα είναι λάθος αν δεν έχει. Θα είναι μεγάλο λάθος. Θα σου πω τώρα. Θα σε προτρέψω να δεις τι έχει γραφτεί, έτσι, για τον Φερέιρα στην προκειμένη περίπτωση, παλιότερα... Για τον Λουτσέσκου, παλιότερα για. Εντάξει, δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Είμαστε εμείς. Ναι, Γιώργο. Γιώργο, δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τον Φερέιρα με τον Γκαρσία. Συμφωνώ. Έτσι. Το ότι και εδώ αλλά... θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι στην πρώτη στραβή θα ακούσουμε ή θα διαβάσουμε το ποιος Γκαρσία. Τι να πω. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι απειροελάχιστοι. Ναι, αλλά έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι θα βουλώσουμε το στόμα. Ακόμα και λίγο δηλητήριο να πάρεις. Ναι. Άκουμε λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι τέτοια θέση, αδερφέ. Είναι δηλητήριο. Εντάξει, οκ. Το ξέρει και ο Παύλο. Με αυτό το σκεπτικό το λέω. Εντάξει. Η θέση το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Θεωρώ όμως ότι θα έχει τη μικρότερη, ας το πούμε έτσι, δυνατή τέτοια αντιμετώπιση, τη μεγαλύτερη επίστοση χρόνου που θα είχε άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Ο Πάμπλο. Χωρίς να σημαίνει ότι τα λάθη του θα τα δούμε σωστά, έτσι. Θα τα πούμε εκεί που πιστεύουμε, την άποψή μας, θέλουμε να πετύχει όσο κανένας άλλος, να σου το πω έτσι. Όσο κανένας άλλος. Αλλά το στραβό δεν θα το πούμε ίσιο, επειδή τον αγαπάμε, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Ούτε ο ίδιος θέλει λιβάνισμα. Ούτε ο ίδιος θέλει λιβάνισμα. Όχι, δεν λιβανίζουμε κανέναν. Ακριβώς. Ούτε ο ίδιος δεν είναι σαλιάρης τώρα. Ο άνθρωπος είναι ο Πάμπλο, τέλος. Έγινε Γιωργάρα, σε ευχαριστώ! Φιλιά στην Ουψάλα! Φιλάκια. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ, γεια σας. Συγγνώμη, περιμένετε όλοι. Ισχύει για όλους το συγγνώμη σήμερα. Δεν σας προλαβαίνω. Ναι, παρακαλώ. Λαμόγιο! Περίμενε, κάτσε για τώρα. Ρεμάλια! Περίμενε. Ρεμάλια! Έχουμε μάθει. Το νου σας. Έχουμε πανετολικό. Το νου σας καλά, ρεμάλια! Έτσι. Μην ξεχαστούμε. Καλό στο Γαϊδουράγκαθο! Το εκλεκτό στελέχος! Κατάλαβες γιατί σε είπα Λαμόγιο! Μπα γιατί ρε! Γιατί! Πρέπει να έχει τη στήριξη όλων μας. Φυσικά. Ο Παυλάρας! Αυτό ο που Φερέρα είναι... γιατί δεν έχει τη στήριξη όλων μας! Τι άκουγες! Θα κάνε καμιά φωτιά με τη μίξη σου που φάγατε τον άνθρωπο! Κοσμοράδιο άκουγες! Όταν ήρθε ο Φερέιρα! Κοσμοράδιο άκουγες όταν ήρθε ο Φερέιρα! Άκουγα πάρα πολύ καλά και από τότε που ξεκίνησε να κάνει. Δεν θυμάσαι, άλλες εκπομπές άκουγες. Άλλες εκπομπές άκουγες. Από τότε εγώ άκουγα ακούω ραδιόφωνο όλη την ημέρα. Το Λαμόγιο είναι γενικά. Αλλά το Λαμόγιο είναι γενικά. Δεν υπήρξε προπονητής που να ήρθε στον ΠΑΟΚ, αφού είσαι παλιός ακροατής, που ξέρεις
που από την αρχή να πριονίσαμε ή να είπαμε δεν κάνει. Πάντοτε τη στήριξή μας μέχρι εκεί που δεν πάει. Και φέτος που έμεινε, πάλι είπαμε. Το στηρίζουμε, έτσι. Από μένα δεν είναι ναι, το, αυτά, το ξέρεις, αλλά το ξέρεις. Αυτό και να σε χειροτονίσει, κανόνι. Πρόσεξε. Ακόμα, Παύλε, και σε αυτούς που από την αρχή είδαμε ότι δεν κάνει, ρε παιδί μου. Τώρα, όταν ήρθε ο Μπερέτα και ο Φρίγκερ και ο Στανόγεβιτς, είδαμε ότι δεν. Κι όμως είπαμε ότι άστο να τον δούμε, δώστο ένα περιθώριο, έτσι. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος μετά τον Μπερέτα? Μετά τον Μπερέτα που δεν ήρθε ο Σάντος. Όχι που δεν ήρθε ο Σάντος, γιατί μετά τον Μπερέτα ήρθε ο Σάντος. Τι, για πες. Έπρεπε να πάρουμε τον Γουίντσεστερ. Τον. Ρα να σε πω. Ανόητε! Πώς νιώθεις που ένα συνονόματος ανέλαβε, δεν νιώθεις μια αυτή τέλος πάντων μια συγκίνηση παραπάνω? Έφυγε ο Φερέρα, πήγε στη Σάο Πάολο, ανέλαβε ο Παύλο έτσι. Και σε πήρα εγώ. Γιατί ήμασταν όλοι για τον Άγιο Παύλο, φίλε. Μάλιστα. Για τον Άγιο Παύλο. Για τον Αγιώργη είμαστε, πάνω στο πανόραμα. Για πες λοιπόν. Και στον Αγιώργη, ε. Ξέρω πώς δεν ξέρω. Ξέρω πώς δεν ξέρω. Δίπλα στον Άγιο Λουκά. Για πες λοιπόν. Όχι, μετά τον Άγιο Λουκά είναι καμία σχέση. Πιο πάνω είναι, αλλά... Για πάμε. Λοιπόν, δεν καραπνέω τώρα να ακούσω το στραβοστόμι 4 να κράζει τον Παύλο μέσα στο γήπεδο. Τι σου τι έχει να φάει. Και εκεί, Παύλε μου. Και στην 7 που είμαι εγώ που είναι, έχεις με ξέρω εγώ 5.000 κόσμο και έχει 6.500 προπονητές, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι χρειάζονται στήριξη, θα γίνουν και λάθη. Όλους στηρίζουμε όταν αναφοράνε τη φόρμα και έρχονται. Κανένα δεν πυριονίζει. Δεν έχουμε προσωπικές, να πούμε, προσωπικά γούστα ή αντιπάθειες ή αιμονές. Έτσι. Εδώ στηρίξαμε άλλους κι άλλους. Ναι. Το τεράστιο καλό με τον Παύλο είναι ότι γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζει την ομάδα. Έχει ενώσει όλους τους φιλάθλους. Θα ενώσει... Όχι όλους, γιατί κακά τα ψέματα, το 100% δεν μπορεί να το πει. Θα ενώσει 99,99%. Το μεγαλύτερο, ας πούμε, σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ο Στραβοστόμης που είναι εκπεπιθήσεως Στραβοστόμης, θα βγει και θα κράξει πάλι. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνεις. Τι λέει η κυρία. Πάλι θα βγει και θα κράξει. Τίποτα, εγώ σταμάτησα εδώ στην τρόπο. Νόμιζα, είπε τα μυαλά μας πονάνε. Νόμιζα ότι είπε. Λέω, είναι δυνατό. Αυτό το κακό δεν είναι ότι κάνει, πως το λένε, ότι οδηγάει μόνο. Το κακό είναι ότι ψηφίζει κιόλας. Ωρε φίλε. Και δεν είναι, αυτό είναι μεγάλο κακό. Τι να κάνει, υπάρχουν και αυτά. Για πολλούς, για τεράστιους, τεράστια μερίδα ανθρώπων. Υπάρχουν. Λοιπόν, σου λέω θα υπάρξουν και αυτοί. Εντάξει. Έτσι, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει και δεν μπορεί κανένας να του την πει. Ανένας. Τι να του πει, να του πει ποιος είσαι εσύ. Τι. Πάρε Ρεάλ Μαδρίτης, πάρε Μίλαν, πάρε το ένα, πάρε το άλλο και βούλωσέ το. Δεν χρειάζεται, φίλε. Άμα θα γίνει και καμιά στραβή, μπορεί να ρίξει και καμιά φάπα. Μπορεί να αναποδηγήσει και κανένα φοριαμό, κανένα τραπέζι. Μπορεί. Πρέπει να πούμε φάπες, ρε. Φάπες και μπουνίδια, ρε. Δεν έχει, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να του πει ποιος εσύ. Ένα, του πει ο άλλος, ένα βλέμμα. Στην πέμπτη Ζιντάνη ήμουνα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παύλε μου. Αυτός ήμουν εγώ και βούλωσέ το. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Ούτε να αποδογυρίσει, ούτε να πέσουν κλωτσίδια. Ένα βλέμμα. Τέλος. Δεν χρειάζεται. Άστο. Να πω και κάτι άλλο που δεν το είπαμε. Παύλε, να πω και κάτι άλλο. Σκεφτείτε λίγο τα πιτσιρίκια. Πήρες πελάτησα. Πήρε. Τι θα δούμε. Πολύ άλλα απαγορεύεται δύο άτομα. Τι, αυτοί την μπήκαν έτσι, μέσα όλοι. Γεια σας. Όχι. Μα. Τι. Πάρε όλα τα ξύλινα. Ναι. Ναι. Τέλεια. Πάρα πολύ. Θα σας πάμε. Έχω χρήματα για έχω, γιατί... Α, γιατί χωρίς χρήματα δεν παίρνουμε. Γεια σου Παύλε, σε φιλώ. Γεια. Άντε, καλό δρόμο. Έχω χρήματα, βεβαίως. Χωρίς χρήματα, παιδιά, δεν είναι. Με φασόλια και με ρεβίθια δεν παίρνουμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Απολογούμε σήμερα. Ναι! Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Συνονόματος, δεν βγαίνω συχνά. Δεν πειράζει. Ήθελα να
Σ' ακούω βέβαια καθημερινά και αν δεν σ' ακούσω θα σε ψάξω στο YouTube για να ακούσω. Είναι η πιο καθαρή παοξίδικη φωνή που υπάρχει στα, στα FM. Σε ευχαριστώ. Τιμητικό λοιπόν, για μένα. Εύχομαι μετά από χρόνια να γιορτάζουμε την 30 Οκτωβρίου του 2020 σαν τη μέρα που... μια μεγάλη σωστό. Μέρα για τον ΠΑΟΚ που ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία την ομάδα μας. Σωστό. Ο Πάμπλο Γκαρσία όταν είχε έρθει... Δεν... Ναι. Ναι. Όταν είχε έρθει δεν τον είχε κάνει εντύπωση η υποδοχή στο αεροδρόμιο παρόλο που ήταν συγκλονιστική. Ναι. Δεν τον είχε κάνει τόσο εντύπωση το ότι έτρεμαν τα τσιμέντα της Τούμπας. Είναι την ίδια μέρα που έκανε πρώτη προπόνηση ο Βιερίνια και από τα τσιμέντα της Τούμπας την ναι. πρώτη προπόνηση τρέμανε και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν οι παλιότεροι και οι μεγαλύτεροι τι συμβαίνει ναι. εδώ. Ναι. Αυτό που του είχε κάνει εντύπωση είναι ότι πηγαίνοντας στα γραφεία της ΠΑΕ συνάντησε κάποιο παιδί σχολής μανάβη, ναι. κάποιο παουκτσάκι έμπειρο με ναι. μάτι που κόβει και τον είπε στα ισπανικά ότι ξέρεις έχεις το βλέμμα του ΠΑΟΚ. Σωστό. Αυτό το είχε πει σε συνέντευξη αργότερα. Το έχει πει ο ίδιος ο Πάμπλο. Ναι. ναι. Στα 31 του λοιπόν αναγκάστηκε να ξανανιώσει γιατί ήταν σχεδόν βετεράνος. Το έχει πει. Να... ξαναγεννήθηκε. Προπονηθεί σκληρά να βρει κίνητρο. Τίτλους δεν μπόρεσε να μας χαρίσει, μας χάρισε όμως πολύ μεγάλες στιγμές. Τι σημασία έχει αδερφέ. Σημασία. Μεγάλες προκρίσεις, ναι. Μας έκανε να ξανανιώσουμε περήφανοι. Ναι. Αγαπήθηκε τόσο πολύ που έγινε μέχρι και σύνδεσμος με το όνομά πολύ του. Πολύ σωστό. Που δεν το έχει κάνει για κανένα, για κανένα. Άλλο παίχτη, οπαδί του ΠΑΟΚ δεν το έχουν κάνει για ούτε κανένα. Για τον μεγάλο Γιώργο Κούδα. Σωστό. Σωστό. Ναι. Δεν υπάρχει νομίζω υπέρτατη τιμή. Υπέρτατη. Ναι, επίσης θέλω να πω ότι σαν φιλοσοφία που είχε για τους προπονητές άλλαξε γιατί πλέον τώρα έχει οριμάσει. Όταν ήταν παίχτης έλεγε ότι η πρώτη πότη ήταν ο Αγκύρε, ο Μεξικανός, που θεωρούσε ότι μια ομάδα για να έχει παίξει καλά πρέπει να τελειώσει το μάτς με 11 κίτρινες κάρτες. Ναι, αυτό το έλεγε σαν όλοι σαν από μια κίτρινη ναι. κάρτα. Να βγάλουν το πάθος δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχει γίνει μοντέρνος, κάνει μοντέρνες προπονήσεις. Φυσικά. Συγχρόνως θα ενώσει την ΚΑΠΑ 19, θα μεταδώσει το πάθος στους μικρούς και θα έχει οπωσδήποτε και το σεβασμό των μεγάλων γιατί είναι ο Πάμπλο Γκαρσία, ζουν το βιογραφικό του. Απριόρι, το απριόρι, εκ των προτέρων, με το ναι. καλημέρα σας. Δεν τίθεται να αμφιβόλω σε καμία περίπτωση αυτό, με το γεια σας, από τους πιο έμπειρους. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, όπως είπες και εσύ και οι συνακροατές, εμπιστεύονται την γενιά του 40 γιατί το ποδόσφαιρο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Και ένας 55-60 είναι πλέον παροχημένος. Ναι. Βλέπεις στο... η Bayern και η Μίλαν. Η Manchester United, η Μίλαν, η Juventus, η Real, η Barcelona, όλοι. Εκεί είναι τώρα. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, να θυμηθούμε ποιες υποσχέσεις έχει δώσει η οικογένεια Σαββίδη και ο ίδιος ο Ιβάν. Οι δύο που δεν έχει τελειώσει και θέλει να δρομολογήσει είναι μία να μας φτιάξει ωραίο γήπεδο που θα γίνει και αυτό. Έχει υπομονή ο Πόντιος και τα ναι. Και το δεύτερο ότι θέλει να μας βάλει στα 20 κορυφαία κλάπ της Ευρώπης. Και αυτό θα γίνει αδερφέ. Θα γίνει. Το για πιστεύω. Να γίνει αυτό πλέον έχει οριμάσει η οικογένεια Σαββίδη. Είναι 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ξεκίνησε, βρήκε το μοντέλο Δόνη. Προσπάθησε με το μοντέλο Στέφενς με έναν έμπειρο προπονητή που το έφερνε σαν το Μαντούρο παίχτες και τα παράτησε στο τέλος. Πήγε στο μοντέλο Άρνεσεν, ξαναδοκίμασε ένα παιδί δικό του, τον Άγγελο Αναστασιάδη, τον Λουτσέσκου, τον Ίβιτς, βγήκε ο Λουτσέσκου. Τον Ίβιτς, παρέλειψη που είναι σημαντική τον Ίβιτς, βέβαια, ιστορία, ναι. ναι. Φεύγει ο Ίβιτς, παρόλο που ήταν πολύ ΠΑΟΚ, δεν είναι άλλος, άλλη νοοτροπία, ήθελε να κάνει καριέρα προπονητή, έβλεπε στραβά πράγματα, δεν μπόρεσε να τα αλλάξει ίσως, έφυγε. Έβαλε βάσεις πολύ σημαντικές ο Βλάνταν. Θεωρώ ότι έχει μεγάλο Φίγουρα. Μερίδιο, αδερφέ μου, στα δύο double ο Βλάνταν. Φυσικά, έχει μερίδιο. Τα ζήσαμε. Ναι, ναι. Και ο Ρασβάν πρόσφερε, ο Ρασβάν είχε την πίεση να πάρει πρωτάθλημα, το αποθυμένο του Φυσικά. Συλλόγου εδώ και τόσα ναι, ναι. χρόνια. Γι' αυτό ίσως άφησε πίσω την Ευρώπη, αλλά όταν τελείωνε η εποχή Λουτσέσκου, τότε που έγινε και η ρήξη, ο Λουτσέσκου ήθελε να συνεχίσει με τα ίδια όπλα. Με Κάνιας, με Σαχόφ, ανανεώσετε όλους μου τους παίχτες. Αυτό έλεγε. Ναι. Με αποτέλεσμα, ξέρω, γνωρίζω ότι μπορώ να σου πω, ο Μπράγκο βοήθησε να βρει ο Λουτσέσκου την πρόταση για την Αλ Χιλάλ, γιατί και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάει σε ένα άλλο μοντέλο, ένας
προπονητή που να κάνει και μεγάλη πορεία στην Ευρώπη η ομάδα. Πήραν τις συστάσεις για το Φερέιρα, ο Φερέιρα δεν κόλλησε με την ψυχοσύνθεση του συλλόγου. Ναι. Και τώρα το νέο βήμα ήταν και αυτό, όπως είδατε, δρομολογημένο. Ο Παύλο Γκαρσία, ο Αμανατίδης που ήρθε με το, με το προπονητικό... UEFA Pro, ναι, ναι. Ναι. Είχε προβλεφθεί στο συμβόλαιο του. Η οικογένεια Σαββίδη έχει οριμάσει. Είναι ένα βήμα που έπρεπε να γίνει, είναι ο κατάλληλος χρόνος. Έχει καθίσει 5 χρόνια στα τμήματα υποδομής ο Παύλο. Έχει καθίσει 3 χρόνια με την ΚΑΠΑ 19. Έχει πάρει 3 πρωταθλήματα αίτητος. Ήρθε η ώρα και το μόνο που θέλει είναι στήριξη από όλους τους αγνούς παοξίδες. Γιατί να ξέρουν πολύ καλά ότι οι σύλλογοι, ο Ολυμπιακός ας πούμε, οι μεγάλοι σύλλογοι της Αθήνας τρέμουν. Μην τυχόν και ο Παύλο Γκαρσία μπορεί να γίνει ένας πολύ μεγάλος προπονητής, όπως ήταν και ένας μεγάλος παίκτης, και να μεταδώσει το πάθος στην ομάδα και να την κάνει ΠΑΟΚ. Αυτό λοιπόν θα το βρούμε μπροστά μας από τους αντικειμενικούς. Έτσι. Με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθούν να περιορίσουν τη θέση του Παύλο. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε. Γιατί να ξέρουμε, τύχος, και το ξέρουμε καλά, δεν πρόκειται ποτέ αυτός ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί τα λεφτά του Σαββίδη, να παραγκονίσει παίχτη, να φέρει παίχτη, να κάνει δουλειές με μάνατζερ. Δεν έχει ανάγκη. Ο Παύλο υπέγραφε ανανεώσεις στον ΠΑΟΚ με ό,τι του δίνανε. Χωρίς διαπραγμάτευση. Εν λευκό υπέγραφε. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να στηριχθεί και από τον κόσμο, ακόμα και σε μια ομάδα καινούργια που πρέπει να κάνει τη μετάβαση και να γίνει ξανά μεγάλη και στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το. Έλα, έλα, αδερφέ. Ο Μόνης από Χανιά είμαι. Τι κάνεις? Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλώς τα Χανιά. Καλώς τα Χανιά. Να πω, θα βγάλουμε σε λίγο και Στέργιο Αναστασιάδη από το αεροδρόμιο να μας μεταφέρει νεότερα. Ήταν στη Γρανάδα. Έλα, σε ακούμε, αδερφέ. Σε ακούμε. Μην καλείτε άλλο, παιδιά. Λοιπόν... Αυτές οι πέντε που είναι μέσα για να βγάλουμε και το Στέργιο. Θερμή παράκληση. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, Κωστή, εμείς τον είχαμε καλέσει στα 20 χρόνια που έκλεινε ο σύνδεσμος. Τον είχαμε καλέσει τον Παύλο στα Χανιά. Είχε έρθει τότε, του είχαμε κάνει γιορτή μαζί με τον Ιωσήφιδη. Ναι. Είχαμε κάτι στο ίδιο τραπέζι, ο Δαμανάκης, εγώ, ο Δημήτρης, ο Ιωσήφιδης. Και τον ρωτούσαμε διάφορα και μας έλεγε ότι το όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής στον ΠΑΟΚ μια μέρα. Μας το έλεγε από τότε, δηλαδή πριν το 2016 τώρα μιλάμε. Πριν πάει ούτε καν στην ΚΑΠΑ 19. Το όνειρό μου λέει να γίνω προπονητής στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ήταν πολύ απλός και στα λόγια του κάτσαμε, φάγαμε μαζί αυτά, μιλήσαμε. Ήταν πολύ ευγενικός και πολύ σωστός σε αυτό που μας έλεγε. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι πριν φύγει, τώρα λέει, αν έρχονταν μια-δύο εβδομάδες πριν, δεν θα φύγει ούτε ο Μάτος, εγώ πιστεύω, Κωστή. Δεν θα φύγει ούτε ο Μάτος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν έρχονταν μια-δύο εβδομάδες νωρίτερα ο Παύλο. Εν τω μεταξύ που ακούω στο αμάξι Αέρα Σπορ και Σπορ FM για αυτά, έχουν λυσάξει κάτω, έχουν λυσάξει ότι δεν πάνε τώρα πλέον πάγω για πρωτάθλημα και τέτοια λένε. Έχουν λυσάξει που ήρθε, ναι, ο Παύλο. Καλά, καλά, δεν πειράζει. Ξίδι, θα τους περάσει. Αυτά Κωστή, αυτά όλοι. Αυτά να πάρουν οι Γάλλοι. Έγινε, αδερφέ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, βάζω λίγο χαλάκι να βγάλω Στέργιο. Μισό δευτερόλεπτο. Πάμε τώρα να δούμε. Έλα, Στέργιο. Ναι, ναι. Εδώ κάθε μέρα για το Στέργιο. Έλα, Στέργιο, μ' ακούς. Έλα, Στέργιο, μ' ακούς. Έλα. Ναι, καλημέρα. Όχι, εδώ. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Όχι, όχι, άλλον ήθελα. Το Στέργιο προσπαθούμε να βγάλουμε. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Τώρα, έλα. Ναι. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα. Στέργιο, μ' ακούς. Εγώ σας ακούω. Έλα, Στέργιο, έλα, έλα. Χαμός γίνεται με τις γραμμές. Προσπαθώ, καλημέρα, να βγάλω και μπλοκάρει το κέντρο γι' αυτό. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Καταρχήν, καλημέρα, είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Για μία ακόμα φορά να πούμε ότι είμαστε αίτητοι μαζί στον αέρα. Ποτέ χωρίς είτε είμαστε, το ξέρεις. Έτσι. Το προσπερνάω. Ναι. Το προσπερνάω. Δεν το θυμάμαι 100%, αλλά και αν το λες, θα πετύχει παραπάνω. Πάμε παρακάτω. Έλα, έλα, Στέργιο, μου σ' ακούω. Πού είστε, στο αεροδρόμιο? Είμαστε στη διαδρομή, πρέπει να φτάνουμε σε κανένα πεντάλεπτο, το πολύ. Ναι. Εντάξει, είπαμε χθες για την αλλαγή των πλάνων και των αεροπλάνων. Ήταν και την ημέρη ομάδα. Κατόπιν απόγευμα. Ναι. Επιθυμίας Παύλο. Ναι. Απόλυτο λογικό το αίτημα και εντάξει, δεν έχει τίποτα το παράλογο.
και δεν, είχε, και δεν θα είχε νόημα να χαθεί μια προπόνηση και να γίνει ένα χαλάρωμα σήμερα στη Γρανάδα, εντάξει. Φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν επιστρέφει η ομάδα μαζί και εμείς για το Άκτιο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πρέβεζα, από εκεί ο δικός στο Αγρίνιο, θα υπάρξει λίγο μια ξεκούραση το μεσημέρι και προπόνηση το απόγευμα υπό τις οδηγίες του Παύλο Καρσία. Εντάξει, πάντα μια αλλαγή προπονητή είναι ένα μεγάλο γεγονός για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια εξέλιξη που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της προσωπικότητας, της προσφοράς του Παύλου Γκαρσία, που αγγίζει νομίζω και την επιθυμία της μεγαλύτερης έτσι, μερίδας του κόσμου του Παύλου. Okay. Αυτό μπορούμε να πούμε πριν πετάξουμε για την Γρανάδα είναι ότι μαζί με την ομάδα θα επιστρέψει και ο Αμπέλ Φερέιρα και δεν ξέρω πότε θα αναχωρήσει για Βραζιλία σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, αλλά επιστρέφει μαζί με την ομάδα ο Πορτογάλος προπονητής. Γιατί είχε λεχθεί ότι μπορεί να φύγει απευθείας. Για... Ναι, ναι, αυτό έχει προκύψει τώρα. Ναι. Υπήρξε αλλαγή πλάνων. Μικρή σημασία έχει. Εντάξει, απλά το αναφέρουμε. Η ουσία είναι ότι υπάρχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Αποχαιρέτησε ήδη προσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού τύμου που θα παραμείνουν στον Δικέφαλο. Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Δημήτρης Δανιλίδης. Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ναι. Okay, θα πλησιωθούν αυτοί με τον κύριο Σιφίδη. Σνάουσνερ. Ναι. Με τον Σνάουσνερ, ναι. Και θα δούμε αν θα προκύψουν και άλλες έτσι προσθήκες στο τεχνικό team. Όλοι αυτοί υπό τις οδηγίες του Παύλο Γκαρσία. Στέργιο, εσύ που είσαι εκεί και μπορείς να μας μεταφέρεις το κλίμα, υπάρχει στην ατμόσφαιρα κάποια αλλαγή, βλέπεις κάτι διαφορετικό, το αφού γκράζεσαι εκεί που είσαι? Ακόμα όχι, για να είμαστε ακριβείς, Κωστή, να μην λέμε και χαζομάρες στον κόσμο, αλλά η αλλαγή στον αέρα δεν υπάρχει. Καλό το ερώτημά σου, αλλά η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή έτσι αυτή που να το βλέψει οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι η αλλαγή θα αρχίσει από το απόγευμα και μετά. Μετά την παρουσία του Γκαρσία. Με την παρουσία των πραγμάτων μόνο σαν παρουσία, με την ομιλία του στους παίκτες και τις πρώτες αλλαγές που νομίζω σίγουρα θα κάνει, άλλωστε το κάθε προπονητής θέλει να βάζει την δική του πινελιά. Η λογική λέει για παράδειγμα ότι δεν θα δούμε το ΠΑΟΚ με τριάδα στην άμυνα την Κυριακή στο Αγρίνιο. Εκτός και αν κρίνει ο Παύλο Γκαρσία ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει μια δουλειά που γίνεται με την τετράδα από τα play-off μέχρι σήμερα και το πάει έτσι, τουλάχιστον στο μάτς με το Αγρίνιο, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Εντάξει, νομίζω με τετράδα θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα οι όποιες αλλαγές, αυτά είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο Παύλο Γκαρσία στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, για να πάει στο Αγρίνιο. Άρα μένουμε λοιπόν στα της Γρανάδας, εντάξει, θετικό αποτέλεσμα. Σε μεγάλο βαθμό μένει μια πικρία γιατί ο ΠΑΟΚ για ακόμα ένα παιχνίδι είχε τις ευκαιρίες μαζί, τα λέγαμε να μην τα ξαναπαναλάβουμε. Η κατάσταση στον όμιλο είναι πολύ ρευστή. Αυτό μετά το γκολ στις καθυστερήσεις, ΠΣΒ Αιντχόβεν ήταν... Ναι, χάλασε τη μαγιά λίγο. Δηλαδή με ισοπαλία στη Λευκοσία τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 4 βαθμούς με την Αιντχόβεν. Με 3 βαθμούς, δηλαδή μια νίκη και μια ήττα, θα παραμείνει κατάσταση ρευστή. Καλά, εντάξει, όλος, δεν συζητάμε να μείνω πάω σε μια σοπαλία, να έχει 2 ήττες, αποχαιρετάει το γύρο παλιά και τα αλλά με 4 βαθμούς νομίζω είναι εφικτό. Αν ο ΠΑΟΚ δείξει αποτελεσματικότητα, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα παίξουν ρόλο και τα άλλα αποτελέσματα, οι συνδυασμοί. Έτσι. Ναι, γιατί η Ομόνια δείχνει σκληρό καρύδι. Δεν δείχνει σάκους του μπόξ, ούτε μια ομάδα που κάνει απλά βόλτα και θα μαζέψει άλλες 5 ήττες ή 4 ήττες. Σωστό. Το συζητάμε. Οπότε μπορεί και η Ομόνια να αποτελέσει ρυθμιστή. Δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει πρόκριση. Όλα αυτά θα τα δούμε από την Δευτέρα και μετά. Αυτό που έχει σημασία είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα διπλό στο Αγρίνιο. Παντολικό, στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε και ο Ίβιτς, να ξεκίνησε και ο Παύλο. Το ντεμπούτο του Παύλου, ναι, όπως και κάνει, τα λέγαμε και μαζί, ο Βλάντα Ίβιτς, στο ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, πέρασε με το διπλό από το Αγρίνιο. Θα δούμε πόσα παρουσιαστεί και ο Παντολικός και αυτός έχει αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Εντάξει. Αλλά πάντως σημειώνεται και αυτός μια μέρα γενικότερα, ένα διήμερο στην Ισπανία που ήρεμο δεν το λες. Ναι. Δηλαδή το να υπάρξει αλλαγή προπονητή πριν καν ξεκινήσει ένα παιχνίδι, γιατί έχουμε δει σε πολλές ομάδες να δέχεται μια ομάδα 5 και 6 γκολ και να αλλάζει προπονητής ή να μην επιστρέφει με την ομάδα. Εδώ είχαμε αλλαγή προπονητή πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Ναι. Και προστίθεται και αυτό στα παράδοξα του φετινού καλοκαιριού, Παύλα, φθινοπόρο. Ας ελπίσουμε ότι η παρουσία του Γκαρσία
Θα φέρει και μια ηρεμία, θα φέρει και μια... Και θα αρχίσει ο ΠΑΟΚ λίγο έτσι να λειτουργεί καλύτερα, ναι. Γύρω-γύρω. Γιατί κλείνοντας να πω, γιατί φτάσαμε στο αεροδρόμιο, ότι η μέτρια πορεία για μένα του ΠΑΟΚ με τον Αμπέλ Φερέιρα δεν είναι ευθύνη μόνο του Αμπέλ Φερέιρα. Ξεκάθαρα, εντάξει, εγώ, το λέμε. Εγώ ειδικά τον έχω κατακρίνει πολύ, και αλλά όλοι. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Εντάξει, όλοι. Δεν φταίει μόνο ο Αμπέλ Φερέιρα, φταίνει και οι ποδοσφαιριστές, φταίει και η διοίκηση, φταίει και η Γιώργη Σταβίδη, φταίει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Αυτά. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, Στέργιο. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, φίλε μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τις γραμμές. Συγγνώμη, έπρεπε η επικαιρότητα, το επιτάσσει έτσι να συνδεθούμε με το Στέργιο που ήταν στο αεροδρόμιο. Επιστρέφει άρα με την ομάδα ο Φερέιρα. Ναι, καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, έλα, Λουκά. Συγγνώμη εσάς που σας ρίξαμε, αλλά έπρεπε να έχουμε τη σύνδεση με την Γρανάδα. Έλα, Λουκά, σε ακούμε. Σε ακούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Παύλο. Είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι κερδισμένος από αυτή την υπόθεση. Γιατί μόνο και Αλγοστάκη, γιατί βάζει μια προσωπικότητα μέσα από τη σειριά του, ναι, που θα εμπνέει το σεβασμό, σωστό, και την εκτίμηση των παιχτών, πράγμα που δεν το είχε και υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση. Ναι. Βάζει έναν άνθρωπο που θα τους παθιάσει και θα τους αλλάξει το βλέμμα όταν μπαίνουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ξεκάθαρα. Να σε κάνει νικητή ο προπονητής σου. Εγγυημένα. Θα έχει τη στήριξη από όλους τους παίκτες, γιατί θα τους κερδίσει. Γιατί είναι ο Γκαρσία, είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους παίκτες. Ενώ οι περισσότεροι προπονητές, ειδικά σε μικρή ηλικία, ζηλεύουν τους παίκτες και γίνονται και αντιπαθητικοί, αλλά και φτύρουν την εικόνα τους στα αποδυτήρια. Σωστό αυτό που λες. Συμβαίνει. Ο Γκαρσία θα χτίσει κάτι. Θα είναι επαγγελματίας, αλλά είναι επαγγελματίας που θα χτίσει κάτι που θα το αγαπήσει και το αγαπάει. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό που δημιουργείς εσύ και το αγαπάς, δεν το πουλάς, Κωστή μου. Και αυτό είναι ένα του που είναι μόνο για όφελο, θα έχει όφελος ο ΠΑΟΚ από αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ακριβώς. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιοδοξής, γιατί ο Γκαρσία θα έχει να διαχειριστεί καλούς παίκτες που αυτοί μόνο θέλουν θέλουν ένα κλικ. Να ανάψει το φυτίλι, φίλε. Ναι. Να ανάψει το φυτίλι. Αυτό που δεν μπορούσε να τους δώσει, ναι, ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα ήταν νέος στην ηλικία και έβλεπε μέσα προσωπικότητες που ήταν πιο ισχυρές από αυτόν. Και δεν ξέρω, αισθανόταν μειονεκτικά. Είχε θέληση να δημιουργήσει, είχε κάποιες ιδέες, αλλά είχε και κάποια κολλήματα. Ναι. Τα κολλήματα αυτά ήταν εις βάθος του ΠΑΟΚ, πάντα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πετύχει ο Γκαρσία, γιατί είναι ο πιο αγαπητός άνθρωπος που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Ναι. Έγινε, Λουκά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε άλλες δύο γραμμές, παιδιά. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Έλα, καλώς τον χορευτή. Έλα, αγόρι μου. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Έλα, δεν θα πω πολλά πράγματα. Ναι. Θα κλείσεις κιόλας. Ναι. Τα παιδιά όλα έχουν δίκιο. Να πούμε ένα καλωσόρισμα μεγάλο τον Παυλάρα. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει το κλικ, πιστεύω, με αυτήν την κίνηση στην ομάδα. Ναι. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είδες τι είπε και ο αδερφός στο παλικάρι από τα Χανιά. Το όνειρό μου ήταν να παίξω προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Λοιπόν, τελείωσε. Αυτό το είπε σε στιγμή πριν 5 χρόνια. Δεν το είπε τώρα. Σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό δούλεψε τώρα... όλο αυτό το διάστημα, γι' αυτό δούλευε και γι' αυτό έτσι το προετοίμασε ακριβώς. Και ο οργανισμός και ο ΠΑΟΚ όλος. Έτσι. Δεν είναι ότι προέκυψε. Ξέρανε ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Χθες το βράδυ ξαφνικά ξυπνήσανε και είπανε ας βάλουμε τον Γκαρσία πρώτο. Όλο αυτό το διάστημα... Ας μην τον έχουμε από την αρχή, Κώστα. Ναι, δεν εντάξει, πειράζει, μην τον έχουμε από την αρχή να κάνει. Δεν πειράζει, θα πάρει okay. Τα πάνω. Είναι πολλά, είναι 4 περιστατικά. Θα στο αναφέρω στη Δευτέρα από μένα, ναι. Από το 15, τότε που στείλαν τον παπά τον Αλεξανδροντιστή Γαβρία και το γκολ, το μπέναλτι, το είδε επιθετικό φάουλ. Γίναν κάτι πράγματα. Ναι, μπράβο, το Μακ. Λοιπόν, αλλά θα στα πω τη Δευτέρα, επειδή δεν έχεις χρόνο τώρα, ναι.
να πω καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο για χτες, δείξαν τα παιδιά, βγάλανε ψυχή, αδικηθήκαμε, φυσικά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Γεια και σου αυτό Κωνσταντίνε! Λέμε, αν δεν πάμε για πρωτάθλημα, τώρα είναι που θα πάμε για πρωτάθλημα. Τώρα είναι. Φυσικά. Χαιρετώ Κωστάκη, αισιοδοξία. Έτσι πρέπει. Πάμε τελευταίος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κλείνεις εσύ αδερφέ. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως. Έλα ρε αδερφούλη. Καλημέρα από την Αστρόμαυρη. Καλώς το Λονδίνο. Άκρος ερωτική. Σαλαμίνα. Έλα Κωνσταντίνε. Τι κάνει. Α, όχι. Τώρα σε κατάλαβα. Όχι, λάθος. Σε μπέρδεψα τώρα. Σε μπέρδεψα. Καλώς το. Καλώς το Βασιλάκι. Έλα τα γόρι μου. Έλα. Εσύ κλείνεις σήμερα. Σε μπέρδεψα με τον Κώστα Λονδίνο. Έλα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, παιδάκια, ακούσε δύο πράγματα, μερικά δεδομένα. Λοιπόν, ο Παύλο Γκαρσία δεν έρχεται απροετοίμαστος στον ΠΑΟΚ. Ο Παύλο Γκαρσία είμαι σίγουρος ότι 25 ώρες την ημέρα παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Ξέρει το ρόστερ, ξέρει τις δυνατότητες, τα ξέρει όλα. Είναι έτοιμος γι' αυτό. Εδώ και πέρα. Πολύ πιθανό να έχει παρακολουθήσει και προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Της μεγάλης ομάδας εννοώ, έτσι. Σίγουρο είναι. Λοιπόν, για να μπορέσει να προωθήσει τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Ακριβώς. Έτσι, δεν τους προώθησε παιδιά στο πουθενά. Σε αυτή την ομάδα που τώρα αναλαμβάνει. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Είπες κάτι στην αρχή και το είπαν και τα άλλα παιδιά για Ζιντάν, για Γουαρδιόλα και όλους αυτούς. Εγώ θα πω κάτι και θέλω να με καταλάβεις τι θα πω. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ο Γκαρσία είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα από τον Ζιντάν για τη Ρεάλ και από τον Γουαρδιόλα. Σωστό. Για την Μπαρσελόνα. Σαν προσωπικότητα. Ναι, εννοώ, το έτσι, δεν μιλάω. Επειδή μπορεί να βγουν πολλοί να πούνε τίτλους και τα και τα άλλα και αυτά. Ναι. Όχι. Σαν προσωπικότητα είναι μεγαλύτερη. Ένας τότε στη Ρώμα θα μπορούσε να σταθεί δίπλα σε αυτό που λες. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Από πλευράς αφοσίωσης, από πλευράς πίστης κτλ. Ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε το δεύτερο, τρίτο δεδομένο. Από το πρωί, κάτω εδώ στην Αθήνα, έχουν και αναφέρουν μοναχά για την Πουνιά, μοναχά για το ότι Τσαμπουκά και μοναχά για το... Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται εδώ κάτω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται εδώ κάτω. Μιλάμε για δεξαμενές με ξύδι, με βατήρα σαν το Σκρούτς Μακντάκ στα κέρματα, ρε. Κάντε βουτιές. Πολύ, πολύ σημαντικό επίσης. Ο Παύλο Γκαρσία δεν θα σου πουλήσει ποτέ ΠΑΟΚ Τσιλίκη. Γιατί είναι ΠΑΟΚ. Ήδη είναι ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται, φίλε. Τι να πει τώρα. Αυτός γεννήθηκε ΠΑΟΚ και δεν το ξέρει. Το έμαθε στα 31 ότι είναι ΠΑΟΚ. Μα τι να πει, δεν χρειάζεται ρε φίλε. Δεν χρειάζεται τώρα. Δεν θέλω όμως από εμάς κάτι πολύ σημαντικό. Και όταν λέω εμάς εννοώ εμάς την οικογένειά μας. Και όταν λέω οικογένειά μας εννοώ τον ΠΑΟΚ και τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Όπως είπες, από αυτόν τον οπαδό που είναι 2 ωρών οπαδός, ναι, μέχρι τον οπαδό που είναι 80 χρόνια οπαδός του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Αυτό που θέλω λοιπόν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι ότι ο Παύλο είναι δικό μας παιδί. Ο Παύλο δεν πρέπει να τον απαξιώσουμε. Πήγαμε, ελάχιστοι, πήγαμε να απαξιώσουμε ένα άλλο δικό μας παιδί, τον Αλιλίνο. Έτσι. Ο Παύλο δεν είναι σαν τους άλλους. Ο Παύλο δεν έχει έρθει για να παίξει παιχνίδια στην Ελλάδα. Δεν είναι αναλώσιμος, δεν ήρθε για 2 εβδομάδες. Δεν είναι αναλώσιμος. Δεν είναι ο Παύλο, αν πάνε όλα καλά και τον έχει ο Θεός καλά, μπορεί να γίνει ο γκύρου του ΠΑΟΚ. Σωστό. Ο γκύρου του ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει. Ξέρεις, για τον προπονητή που κάνει 40 χρόνια στο Βέλγιο. Μπράβο. Μπορεί να γίνει ο γκύρου του ΠΑΟΚ. Αδελφούλη, χάρηκα πολύ που σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Βασιλάκη μου. Σε φιλώ. Πολύ, το ξέρεις. Φιλώ. Και εγώ. Φιλιά πολλά. Τα παιδάκια πολλά. Σου, τα παιδάκια σου. Γεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Διπλό στο Αγρίνιο, καλό ξεκίνημα στον Παύλο Γκαρσία, δίπλα του. Όλη η οικογένεια, όσο σε κανέναν. Όλος ο οργανισμός. Φεύγω, θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750 εξαιρετικά, τηλιβεριά, έρχονται στο σπίτι σας εκλεκτά πράγματα. Θυμίζω φυτάς, καυσόξυλο, Όλγας 206, όσο κανένας άλλος, και έρχεται και με delivery στο σπίτι σας το κούτσουρο. Αυτός ξέρει όσο καλύτερα, όσο κανένας άλλος, το κούτσουρο, το κάρβουνο, αποθηκευμένα εδώ και καιρό, και ήδη barbecue και ήδη τζακιού, και βέβαια Tenda Home, αντιανεμική ζελατίνα, Tenda, ανεμοφράχτες, πολύχνη, καλαμαριά, αυτός γνωρίζει την Tenda όσο κανένας άλλος, Γιώργος. Και Γιάννης Κατουρτζίδης, Tenda Home και Up Down για τα καταστήματά σας. Πολύχνη, Αγνός Στρατιώτη 92 έρχεται. Κόλκας Μπατμανίδης, δίδυμο φοβερό και τρομερό. Σας φιλώ γλυκά, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τα λέμε τη Δευτέρα διπλό στο Αγρίνιο και τα λέμε τη Δευτέρα. Bye, bye, bye.